Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο θυμισμένο γήπεδο του Bramall Lane στο Sheffield, από όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί ένα παιχνίδι το οποίο είναι για το FA Sunday Cup Final μεταξύ της Hardwick Social FC και της δικιάς μας της Σαλαμίνας. Να δώσουμε τις θέσεις των δύο ομάδων. Η Νέα Σαλαμίνα αγωνίζεται με κόκκινες φανέλες όπως πάντοτε. Κάτω από τα κολπός είναι ο Ντάρεν Μπέτσετ, νούμερο 2 Τζον Κυριάκου, νούμερο 3 Άλα Γκουίρτι, νούμερο 4 Ράιαν Χέρβελ, νούμερο 5 ο Μαρκ Κίρπι, νούμερο 6 ο Λι Γουάιτ, νούμερο 7 ο Ρίτσα Τζορτζίου, νούμερο 8 ο Πέρσι, νούμερο 9 ο Λίο Μακένζι, το νούμερο 10 ο Ντενίς Μέχμετ και το νούμερο 11 ο Μουράτ Καραγκούλ. Ενώ στον πάγκο οι αντιωμάτες Σαλαμίνας βρίσκονται οι Άντι Λοΐζου, ο Κύρι Πορτού, ο Χάρισον Τζορτζίου, ο Άλεξ Ατάι και ο Κρις Ξούρι. Προπονητές της Σαλαμίνας γνωστότατη είναι ο Ρόμπερτ Πάτουελ μαζί με τον Γιώργο τον Γεωργίου. Να δώσουμε τη σύνθεση της αντίπαλης ομάδας της Hardwick Social FC. Κατά από τα κολπός είναι ο Μάικλ Άρθουρ, Τζοέ Κάρτε, Κρέιγ Πίσοπ, 4 Τζέμι Πουλ, 5 Άνταμ Νίκολσον, το 6 είναι ο Τόμ, το 7 είναι ο Νάθαλ, το 8 είναι ο James Gord, το 9 είναι ο Sonni Coleman, το 10 είναι ο Jamie Owens και το 11 ο Chris Stockton. Ενώ ο διαιτητής το σημερινό παιχνίδι είναι ο Dean Witherston από το Northamptonshire FA. Assistant referee είναι ο Chris Haspen από το Wolves και ο Stephen Fitch. Ενώ ο τέταρτος official διαιτητής είναι ο Thomas Bramall από το Sheffield. Θα δούμε οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ανακούνται ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας. Από τα αριστερά μας είναι οι φίλαθλοι της Νέας Σαλαμίνας που ήρθαν από το Λονδίνο, ενώ από τη δεξιά πάντα είναι οι οπαδοί της Hardwick Social. Κόψαμε τουλάχιστον 160 μίλια από το Λονδίνο για να παρευρεθούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Hellenic TV για να καλύψει αυτό τον αγώνα. Στην κάμερα είναι η Ρένα Στυλιανίδου, στον ήχο είναι ο Τάκης ο Φελάς, στην μετάδοση ο Γιώργος Μιχαηλίδης και κάτω στα στούντιο του Hellenic ασφαλώς είναι ο Γιώργος Ολίγκος. Η ομάδα του Hardwick αγωνίζεται με πράσινες φανέλες, απ' την άλλη μεριά είναι η Σαλαμίνα με τις γνωστότατες κόκκινες φανέλες, τις ριγέ κόκκινες φανέλες. Για να δούμε τώρα πώς θα δούμε τα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού, είναι κρίσιμα τα πρώτα 10 λεπτά για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί συνέχεια στην επίθεση. Αν αρχίσει η Σαλαμίνα νοθρά, τότε χρειάζεται σπρώξιμο από το προπονητικό team. Είμαι σίγουρος ότι η Σαλαμίνα, όπως πάντα, θα αρχίσει το παιχνίδι στα γρήγορα και θα στριμώξει την αντίπαλη ομάδα. Αυτό ξέρουν να κάνουν οι υποσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Τώρα πάνε στην μέση του, στον χώρο του κέντρου για να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Δυστυχώς βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά εμείς από το γήπεδο για να μπορούμε να δούμε πιο κοντά τις φάσεις, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε ένα ύψος αρκετά ψηλά, γιατί είναι εδώ ο χώρος για την τηλεόραση. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτός ο αγώνας είναι μια μετάδοση από την ΣΥΤΑ UK, μια προσφορά. Και το τηλέφωνο της ΣΥΤΑ UK είναι 0800-0036-078 για τηλεόραση, ίντερνετ και τηλέφωνο. Μας δίνει το δικαίωμα να παρευρεθούμε σήμερα σε αυτό το γήπεδο, στο Sheffield, αυτό το γνωστό γήπεδο του Bramall Lane, για να μεταδώσουμε το παιχνίδι. Φωτογραφίες αναμνηστικές από
τους φίλους συναδέλφους εκεί. Και το παιχνίδι είναι έτοιμο να αρχίσει, όπως βλέπετε, είναι αγγλική ώρα. Αν λέγαμε στο παραγγειακό μας ποδόσφαιρο το παιχνίδι αρχίζει στις 2 η ώρα, ίσως το παιχνίδι αρχίζει στις 2.30. Αλλά όταν είμαστε στα αγγλικά δεδομένα και λένε ότι το παιχνίδι αρχίζει στις 2, το παιχνίδι αρχίζει στις 2. Είναι η τυπικότητα των Άγγλων να είναι ακριβώς στην ώρα τους. Μάλιστα. Αλλαγή τώρα, οι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας θα πάρουν την ανατολική πλευρά του γηπέδου, εκεί που είναι και οι φίλαθλοι της ομάδας μας. Οι φίλαθλοι που ήρθανε από το Λονδίνο 160 μίλια, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί ταξίδεψαν από το κοινοτικό κέντρο με λεωφορείο, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας και άλλοι ηθήνοντες της ομάδας έχουν έρθει στο Σέφιλ από το Σάββατο το βράδυ. Ας ελπίζουμε λοιπόν η δικιά μας ομάδα, η Σαλαμίνα, να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Κερδίζοντας το παιχνίδι η Νέα Σαλαμίνα είναι ασφαλώς ανεβάζει μετοχές στο παραγγειακό μας ποδόσφαιρο. Απέναντι υπάρχει και ο πίνακας που μας δίνει τις θέσεις των δύο ομάδων σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Δυστυχώς οι φίλαθλοι δεν είναι τόσο πολλοί για να γεμίσουν το γήπεδο. Αντιλαμβάνεστε, ήταν πάρα πολύ μακριά. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τον ντέρπι σήμερα μεταξύ της Arsenal και της Manchester United. Την περισσότερη έμειναν στο σπίτι τους για να δουν αυτό το παιχνίδι. Βαθιά μπαλιά, ακερδίζουν με το χέρι. Απόκρουσε εκεί με το νούμερο 8 στην πλάτη, είναι ο James Ward. Πήρε την μπάλα με το χέρι. Ο διαιτητής πάει κοντά στη φάση, το έχει δει. Και θα δώσει συνέχεια ο Ντάρεν Πάτσετ, ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Εμπειρότατος, κέρβερος κάτω από τα κολπός, όπως πάντα. Ελπίζουμε σήμερα να μην χρειαστεί και να έχουν δουλειά να κάνουν οι επιθετικοί της Νέας Σαλαμίνας και όχι οι αμυντικοί. Ντάρεν, έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αρκετός κόντυνος μαζεμένος, κεφαλιά από τον Λίον Μακένζι και διώχνουν την μπάλα σε πλάγιο ή της Hardwick. Πάει εκεί να το χτυπήσει το πλάγιο ο Μαρκ Κίρπι με το νούμερο 5. Όμως θα δώσει την μπάλα προς τον Τζον τον Κυριάκου. Τον Κυριάκου, στα γρήγορα. Προς τον Ντενίς. Ο Ντενίς άτσαλο το σούτ, πάει στον τερματοφύλακα της Hardwick, τον Μάικλ Άρθουρ. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την Cita UK, κυρίες και κύριοι, που μας δίνει το δικαίωμα να βλέπουμε ζωντανά αυτό το παιχνίδι. 0800-036-0078. Νευρικό παιχνίδι, τα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα. Ασφαλώς είναι πολύ γρήγορα για να βγάλεις κάποια συμπεράσματα το πώς θα είναι οι δύο ομάδες σήμερα. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στα πόδια των δικών μας ποδοσφαιριστών. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι τους περνάει από το χέρι, από τα πόδια μάλλον, για να πάρουν το παιχνίδι. Από το χέρι η φράση δεν περνάει, περνάει ό,τι κάνει από τα πόδια για να κερδίσουν το παιχνίδι σήμερα. Και ασφαλώς δίπλα μας έχουμε και δύο καλούς συναδέρφους, πάντα είναι δίπλα στο Hellenic TV. Είναι ο Μίκος Χρυσοστόμου και ο Πέτρος ο Μιχαήλ, οι οποίοι πάντοτε βρίσκονται κοντά μας για να μας δίνουν και αυτοί τα φώτα τα δικά τους, να μας δουν, να τους μιλήσουμε, να δούμε πώς βλέπουν το παιχνίδι. Μίκο. What a fantastic atmosphere and a beautiful pitch here at the Blaze. You know, these people are really up high now at the moment because they won the championship here. Do you have any instructions from the managers? From the manager, they're going to play like they've been playing all season, winning mentality and get stuck in. Pedro Miguel. They are very confident, the players and the manager and the coach. Good.
and also supporters on the bench, the committee member, all very confident. Μάλιστα. Ελπίζουμε να κάνουμε το παιχνίδι να φάουλ έχουν κερδίσει η δικιά μας ομάδα. Με βέβαια βλέπω να είναι περισσότερο να μας κερδίζουν περισσότερο στους οπαδούς. Yes. Η αντίπαλη ομάδα, η Hardwick. Είναι 20 μίλια πιο κοντά. Ναι, εμείς έχω αναφέρει ότι έχουμε διανύσει 160 μίλια για να έρθουμε εδώ, να είμαστε κοντά στην ομάδα μας. Βλέπω αρκετούς επισήμους εκεί από την πλευρά τη δικιά μας. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιους επισήμους να έρχουν να είναι στο παιχνίδι. They took 2 hours to get down here, we took 3. Yeah. Σε επίσημους είναι όλοι οι κόμπα επίσημοι. Όλοι οι κόμπα, ναι. Είναι πάρα πολύ διαφορά τον οπαδό, Γιώργο. Σίγουρα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν οι οπαδοί σήμερα να υποστηρίξουν την ομάδα μας, αλλά έχω πει ότι ένεκα απόστασης αρκετά μακριά, ένεκα τότε έχει και παιχνίδι ντέρπι σήμερα στο Λονδίνο, ίσως να έχουν μείνει. Διώχνεται από την Σαλαμίνα. Από τον Ντένις η μπάλα. Βγαίνει σε πλάγιο. Με τον Κρέικ πίσω που να κρατάει την μπάλα. Αδίνει προς το νούμερο 4 που είναι ο Τζέμι και βγάζει σέντρα. Θα κοπεί όμως λαθασμένα παλιά σουτ και η μπάλα ευτυχώς η μπάλα. Περνάει από το δεξί κάθετο τον γκάρι της εστίας του Ντάρεν. Είναι η πρώτη ευκαιρία που βρήκε η Hardwick στο τέταρτο λεπτό του πρώτου μέρους. Αδαλαθασμένη η απόκριση του νέου 5 Γιώργο. Ναι, αδαλαθασμένη η απόκριση από τον Μαρκ Γκίρπι και έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να τραβήξουν ένα σιούτ. Ευτυχώς η μπάλα όμως πέρασε από το δεξί κάθετο τον Κάρι και να δώσουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Παλιά πάει εκεί για την δικιά μας ομάδα. Ναι, περιποίηση, αλλά εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω επισκότα, μιλάω, διαφορετικά θα μου βγει ψυχή στο τέλος. Μου φυλάγεται στο τέλος. Καλή εξυπηρέτηση από τους συναδέλφους. Ωραία παλιά. Ακουμπή εκεί, από το νούμερο 6 και από τον Λίν Βουάιτ. Ανή προς τα αριστερά, στον Κυριάκου και ο Κυριάκου κερδίζει πλάγιο. Για να δούμε την νέα Σαλαμίνα να βρεθεί πιο κοντά στην επίθεση. Ναι, ο Άλαν Γουίτι ήταν. Είχατε εντύπωση πως ήταν ο Τζον Κυριάκου με το νούμερο 2 ήταν. Η μπάλα από τον τερματοφύλακα πάει στον χώρο εκεί όπου ωραία θα βγουν οι αντίπαλοι. Ξεφεύγει όμως εκεί ωραία, θα του κλέψει την μπάλα. Ο Μάρκ, ο Λί Γουάιτ μάλλον ήταν. Πάει προς τα πίσω, προς τον Μουράτ και χάουνε. Μπήκαν πιο δυνατά οι αντίπαλοι. Μπήκαν πιο δυνατά οι αντίπαλοι μας και προσπαθούν να πάρουν το χώρο του κέντρου. Αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορα για να εξάξουμε κάποια συμπεράσματα το πώς θα στηθεί η Σαλαμίνα στη συνέχεια. Γιώργο, έχουν την υπεροχή είναι αντίπαλη προς το παρόν. Υπεροχή όμως δεν θα λέγα πλήρη υπεροχή, είναι μια υπεροχή κατοχής της μπάλας, περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Και από ό,τι τους έχω δει, βγάζουν μακρινή μπαλιά και πάει η μπάλα προς το νούμερο 10, εκεί που είναι ο Jimmy Owers, ο ποδοσφαιριστής τους, εκεί βγαίνουν περισσότεροι μπαλιές. Και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο. Μα πίσω είναι ψηλή, Γιώργο. Είναι ψηλή, ναι. Τα πεντάρια μας. Ξανά η μπάλα πίσω από τον Τζον Κυριάκου στον τερματοφύλακα. Λαθασμένη παλιά. Κερδίζει εκεί ο Τζο Κάρτερ. Πέφτει πάνω του εκεί ο Μουράτ. Και αναγκάζει την Hardwick από μακριά να βγάλει παλιά. Με το νούμερο 11 και αυτός είναι ο Κρίστ. Φάουλ όμως για την δικιά μας ομάδα. Κάτω από τις διαμαρτυρίες των οπαδών της Hardwick που βρίσκονται απέναντι. Κυρίες και κύριοι, από το φημισμένο γήπεδο του Bramall Lane, εδώ στο Sheffield. Παρακολουθάτε το παιχνίδι
από τους δέχτες του Hellenic TV. Είναι μια προσφορά από την Sita UK που σας προσφέρει τηλέφωνα, σας προσφέρει τηλεόραση, ίντερνετ. 0800-036-078. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, είμαι σίγουρος ότι θα σας βοηθήσουν να βλέπετε όχι μόνο το παρικιακό μας ποδόσφαιρο, αλλά προγράμματα από την Κύπρο και από την Ελλάδα ολόκληρη. Σήμερα, εδώ στο Sheffield, έχουμε το FA Sunday Cup Final. Η Νέα Σαλαμίνα έχει κάνει αυτό τον θρίαμβο πέρσι στο Crystal Palace, κερδίζοντας και ανεβάζοντας τις μετοχές του παρικιακού μας ποδοσφαίρου πολύ ψηλά. Μεγάλη μας τιμή, μεγάλη δόξα και μπρος στη Σαλαμίνα. Μπράβο της. Μπράβο. Ελπίζω να επαναλάβουμε αυτό τον θρίαμβο σήμερα και γιατί όχι. Όμως με την ομάδα της Hardwick να μπαίνει πιο απειλητικά στα πρώτα 10 λεπτά, στα πρώτα 8 λεπτά, να μπαίνουν πιο απειλητικά στα καρέ μας. Δεν έχουμε δει την δικιά μας ομάδα να περνάει την γραμμή του κέντρου για να δημιουργήσει κάποια επίθεση, αλλά αναφέραμε είναι πάρα πολύ γρήγορα, χρειάζονται να ζεσταθούν και οι μηχανές. Λέγω η Σαλαμίνα με μια επίθεση με τον Ντένις, που είναι ταχύτατος, που είναι κάτι ζημιάς. Για να δούμε. Τραυματισμένος ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίας βρίσκεται κάτω στο έδαφος. Είναι το νούμερο 3 ο Αλά. Σηκώνεται, ευτυχώς, όμως χωλαίνει. Και βλέπω να γίνεται, να έχω κάποια αλλαγή εκεί, να βλέπω τον Αντιλοΐζου να κάνει ζέσταμα. Εκεί μακριά, βγαίνει σέντρα, επικίνδυνα, σε θέση offside, ευτυχώς. Το νούμερο 10 είναι επικίνδυνος ο Τζέμι Owens, είναι αυτός ο οποίος δημιουργήσε ένα-δυο περιπτώσεις στην άμυνά μας. Τροματοφύλακας εκεί, ο Ντάρεν Πέτσερ δεν θα πάρει την μπάλα και να είναι έτοιμο να εκτελέσει. Μάλλον τι έχει δώσει. Πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 32.000. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγοι οι οπαδοί. Είναι αναμενόμενο βέβαια. Είναι τόσο μακριά από την παροικία μας. Ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα έχουμε και τόσους φιλάθλους όσους είχαμε πέρσι στο Crystal Palace. Μακάρι να κερδίσουμε και δεν πειράζει, ας είναι και τέσσερις. Η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα πίσω. Ο Sheffield United έχει κάθε εβδομάδα average οπαδούς 21.000 μας. Μάλιστα, ναι. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Είναι, αν ακόμα είχαμε το Sheffield Wednesday, το οποίο είναι το γήπεδο διπλάσιο, τότε θα ήταν μια μίγα μέσα στο γάλα. Κερδίζουν ένα φάουλ οι αντίπαλοι μας. Δεν έχουμε στρώσει παιχνίδι ακόμα, Μίκο. Τίποτε. They're set up quicker than us. Ναι, έχουν περάσει από το παιχνίδι πρώτα 10 λεπτά. Δεν έχουμε δει την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας να δημιουργήσει κάτι. Ναι, έχουμε αρχίσει νευρικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που αρχίζουμε νευρικά. Ελπίζουμε στη συνέχεια να είμαστε καλύτεροι. Το τελικό μπέστη βάλανε το πρωτοκόλλι πάνω. Ναι. Αργήσαμε να πάρουμε στροφές. Κερδίζουν οι της Σαλαμίνας. Ο Ρίτσα Τζοτσίου δώσει την μπάλα προς τα πίσω. Ξανά. Στον Τζον Κυριάκου πάει η μπάλα. Βγάζει παλιά, όμως τι είναι, είναι πλάγιο για την Hardwick. Χρειαζόμαστε να καλμάρουν λίγο τα παιδιά για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες επιθέσεις. Πλάιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Δεν έχω
αλλάξει μια παλιά σαρμίνα ακόμα. Ναι, ναι, το έχω δει. Έχουν περάσει 12 λεπτά. Πολύ γρήγορα βέβαια. Πολύ γρήγορα. Γιώργο, είναι τέλος του σεζόν και το γήπεδο φαίνεται σαν να και Σεπτέμβρης. Ναι, ναι, υπάρχει τόση, τόση προσοχή πάνω στο γήπεδο. Οπότε. Ναι, ναι, αλίμον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν εξοδέψει εκατομμύρια λεφτά για να φτιάξουν αυτά τα γήπεδα. Που είναι καμάρι και είναι και για μας μεγάλη τιμή. Να είμαστε εδώ. Τιμή για να φιλοξενεί σήμερα το FA. Αυτό τον τελικό εδώ, τιμή για το παρικιακό μας ποδόσφαιρο, ότι η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται σε αυτό το γήπεδο σήμερα για να αγωνιστεί εναντίον της Hardwick στον τελικό του FA. Βγαίνει παλιά, παίρνει με τα χέρια εκεί ο Νάθαν, το νούμερο 7. Και έτοιμη η Νέα Σαλαμίνα να εκτελέσει ακόμα ένα φάουλ πίσω στη γραμμή μας. Γερό μου, αυτά γήπεδα τα ακούγαμε στο πουδές μικρή, στην τηλεόραση. Τώρα είμαστε εδώ, νιώθω ρίγος, νιώθεις κάτι μεγάλο που είσαι εδώ. Ναι, 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 ναι. Και είμαστε Πάρτοβιτς. Αντιλαμβάνεστε και τα εγγονάκια μου, οι τρεις που έχουν έρθει σήμερα, περισσότερο ήταν για να δουν την ομάδα τους στη Σαλαμίνα και δεύτερο για να μπουν σε αυτά τα γήπεδα. Μπράβο. Να πούνε κάποια στιγμή πήγαμε και στο Sheffield. Μπράβο. Ναι, ναι, αλίμονο. Γερό να πούμε ότι πούμε το Sheffield. Είναι η δεύτερη πιο μεγάλη πόλη της Αγγλίας, ε. Ναι, ναι. Πέρσι κέρδισε ένα φάουλ. Για να δούμε. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάποια επίθεση. Να βγάλουμε κάποια επίθεση, τουλάχιστον. Να δείξουμε ότι... Λαθασμένη παλιά. Λαθασμένη παλιά. Νευρικό ακόμα το παιχνίδι για τη Νέα Σαλαμίνα. Λαθασμένες μπαλιές πάλι. Σουτ. Πέφτει ο τερματοφύλακας μας, κόβει την μπάλα. Τη διώχνει σε κόρνερ. Ωραία, ωραία. Ωραία και ήταν πάλι από τον επικίνδυνο τον Τζέμι Όουενς μπάλα. Όμως ευτυχώς ο τερματοφύλακας μας μυρίστηκε ότι πήγαινε η μπάλα προς τη δεξιά πλευρά και την έδιωξε σε κόρνερ. Κόρνερ για την Hardwick. Με τον Τζέμι Γουόρτ, νούμερο 8. Αρκετός κόσμος μαζεμένος, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Ευτυχώς. Λαθασμένη παλιά όμως. Κερδίζουμε. Διάβολο. Τένις. Φεύγει ωραία, του κόβει την μπάλα, θα φύγει όμως. Και κερδίζει πλάγιο. Ταχύτατος. Ο Ντένις Μέχμετ κέρδισε πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Τένις είναι καταπληκτικός και ο βλέπω να σκοράρει. Μακάρι. Ράιαν. Ράιαν δίνει την μπάλα προς τα πίσω. Προς τον Μάρκ. Βγάζει ωραία παλιά. Για να δούμε. Κόρνερ. Πλάγιο για την αντίπαλη ομάδα. Για την Hardwick. Αρχίσαμε να κινούμαστε λίγο αυτό το λεπτό. Ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτό το μοτίβο. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός σήμερα από το φημισμένο γήπεδο του Bramall Lane εδώ στο Sheffield. Ωραία, για να δούμε λαθασμένη παλιά, κερδίζουμε, κερδίσαν φάουλ οι αντίπαλοι, ενώ οι δικοί μας έχουν ζητήσει ότι το φάουλ ήταν για τη δικιά μας ομάδα. Για να δούμε αν έχουμε κάποια υπόδειξη κάρτας. Είναι πάνω στο Πέρσι η παρατήρηση από τον διαιτή, τον Τιν Γουάιστον. Ευτυχώς είναι με παρατηρήσεις, δεν είναι. Αλλά πρέπει να προσέξει να μην παίζουμε και με παίχτη λιγότερο. 16 λεπτά στο πρώτο μέρος, 0-0. Ένα παιχνίδι που παρακολουθάτε από τους δέχτες του Hellenic TV. Αρχίσαμε να μπαίνουμε στο παιχνίδι. Ναι. Έλα Μουρά. Μουρά, από τα δεξιά βγαίνει. Κερδίζει πλάγιο.
αρχίσαμε να παίρνουμε κάποιες στροφές, κάναμε αυτό το δίλεπτο, βλέπουμε την νέα Σαλαμίνα να είναι επιθετική. Επίσης ότι κάτι θα βγει. Η μπάλα στον τερματοφύλακα της Hardwick, οι οποίοι αγωνίζονται με πράσινες φανέλες, ενώ η Σαλαμίνα, όπως γνωστό, με τις κόκκινες της Ριγέ, τις φανέλες, τις πατροπαράδοντες φανέλες της Σαλαμίνας. Το νούμερο 10 κερδίζει φάουλ πάλι. Είναι πολύ δυνατός παίκτης ο Τζέμι Όουενς για να τον κρατήσεις. Και όλες οι επιθέσεις βγαίνουν σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Οπότε πρέπει να το προσέξει ο Ρόμπερτ μαζί με τον Τζόρτζ, πώς πρέπει να μην δώσουν αέρα και γήπεδο σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Γιώργο, να πούμε ότι ο άλλο αριστερά κάνει βάζει νερά, αριστερό μπάκι. Ναι, ο δικός μας. Κάνει πολύ λάθος στο παρελθόν. Για να δούμε. Μακάρι να μην γίνει έτσι. Αρκετός κόσμος μαζεύεται εκεί που το σημείο του πέναλτι. Χτελείται η μπάλα, διώχνεται όμως από το κεφάλι των αντιπάλων εκτός παιδιάς και είναι ελεύθερο για τον Ντάρεν. Έτοιμη η νέα Σαλαμίνα. Ο Ντάρεν να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αστίζει την μπάλα και με δύναμη πρέπει να τη φέρει προς το χώρο του κέντρου. Τένις. Μπάλα παίρνει ύψος. Πάει στο νούμερο 4 της Σαλαμίνας, στο Ράιαν. Κερδίζει. Με το νούμερο 8. Και αυτός είναι ο Πέρσι. Στο Ράιαν πίσω. Πιο πίσω. Στο Μαρ Κίρμπι. Βαθιά μπαλιά. Να δούμε με στήθος ακόψη, πήρε την μπάλα με το χέρι, έχασε. Καλή ευκαιρία για τη νέα Σαλαμίνα, χάθηκε όμως. Η μπάλα βγαίνει ξανά στο νούμερο 10. Φάουλ έχουν κερδίσει οι αντιπάλοι. Ο άλλο αντιπάλοι. Με το νούμερο 3, ο άλλα εκεί είναι... Έχει να αντιμετωπίσει το νούμερο 10 της Hardwick. Ταχύτατος και πολύ εξαιρετικός. Ναι, ναι, δυνατός παίχτης και φέρνει σε δύσκολη θέση τη δεξιά πλευρά της νέας Σαλαμίνας. Με το κορμί του και έχει το φάουλ τώρα. Για να δούμε. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο πάγκος της νέας Σαλαμίνας. Φάουλ ξανά για την αντίπαλη ομάδα. Η οποία παίζει, έχει κατοχή περισσότερο της μπάλας στο παιχνίδι. Hardwick. Έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το ελεύθερο, εκτελείται η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, διώχνεται ψηλά, παίρνει ύψος η μπάλα, πάει για κόρνερ. Πάει κόρνερ. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Hardwell. Να πάει να εκτελέσουν το corner ο Νάθαν νούμερο 7 από το φημισμένο, κυρίες και κύριοι, Bramall Lane στο Sheffield. Παρακολουθείτε το παιχνίδι μεταξύ της Hardwick και της νέας Σαλαμίνας. Εκτελείται το φάουλ στο πρώτο δοκάρι, ευτυχώς εκεί με το νούμερο 8 στην πλάτη, γι' αυτός ήταν ο Τζέμι Γουόρτ, έστειλε την μπάλα έξω. Και βλέπουμε ζέσταμα δύο ποδοσφαιριστών της νέας Σαλαμίνας. Ο Κύρι Μπορτού και ο Άντι Λοΐζου. Ναι, ναι, κάνουν ζέσταμα. Ο Πάγκος, βέβαια αυτό το ζέσταμα το βλέπουμε πολύ συχνά. Δεν σημαίνει ότι με το ζέσταμα μπαίνει και ο παίχτης μέσα στο παιχνίδι. Το έχουμε δει πολλές φορές. Απλώς γίνεται ένα ζέσταμα. Από πολύ ψηλά. Εδώ, από τα δημοσιογραφικά, σας καλύπτουμε αυτό το παιχνίδι. Κερδίζει η νέα Σαλαμίνα. Πάρα πολύ λαθασμένη παλιά. Λαθασμένη, στο πουθενά πήγε η μπάλα από τον Ρίτσα Τζορτσίου. Ναι, ναι, έχουμε κάνει λάθη. 21 λεπτά στο πρώτο μέρος. 0-0.
Όχο, παρολίγο. Και τέρμα για την αντίπαλη ομάδα. Παρόλο ότι ζητήσαμε ότι ήταν απόκρουση από τον τερματοφύλακά μας, όμως η αντίπαλη ομάδα με τον Τζέμι Γουόρτ έχει κάνει το 1-0. 1-0 στο 22, ναι. Λαθασμένη απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Παραμόνευε εκεί ο Τζέμι Γουόρτ και έκανε το 1-0 για την Hardwick. Δυστυχώς αρχίσαμε λάθος. Αρχίσαμε νοθρά. Αυτό το έχουμε αναφέρει ότι το πρώτο 20 λεπτό παίξαμε νοθρό ποδόσφαιρο. Δεν πιέσαμε όπως έπρεπε με την με επακόλουθο την Hardwick να μπει μπροστά και να σημειώσει δέρμα. Για να δούμε να αλλάξει το σκηνικό για τη Νέα Σαλαμίνα. Ήταν διπλό λάθος. Διπλό ναι, ναι. Το 5 και το δημοφύλλα. Πρέπει να αλλάξουν το σκηνικό η Νέα Σαλαμίνα. Α, θα βγει μπροστά. Ένα 1-0 για την Hardwick. Στο πουθενά η μπάλα. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Κερδίζουν ένα πλάγιο με επέμβαση εκεί του Lee White. Η μπάλα πλάγιο για την Hardwick. Στο 1-0. 22ο λεπτό. Ο James Ward έκανε το 1-0 για την Hardwick Social FC. Πρέπει να αντιδράσουμε, να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν βρήκαμε έναν τρόπο να μπούμε στα καρέ της αντίπαλης ομάδας. Για δούμε που πάει η μπάλα. Με τον Μουράτ κερδίζει πλάγιο. Για δούμε, θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Πρέπει να γίνουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι ο Γεωργίου τις βλέπει. Ο Μουράτ, έξω αριστερά, για μένα δεν κάνει. Ο Κύρις εκεί που είναι ταχύς, διεκδικητικός και σκόρερ. Για να δούμε πώς θα βγάλει το παιχνίδι ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας. Πλάγιο ξανά για την ομάδα μας. Πρέπει να σημειώσουμε κάποιο τέρμα, πρέπει να πιέσουμε για να αλλάξει η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Διότι η ψυχολογική κατάσταση είναι υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Ναι, ναι, το έχω δει, η μπάλα πλάγιο για την Hardwick. Πολύ νοθρή, νοθρή. 25 λεπτά. Ένας αγώνας, μια προσφορά της Sita UK, κυρίες και κύριοι, που σας προσφέρει τηλέφωνο, ίντερνετ, τηλεόραση. 0800-036-078. Μπαίνουν απειλητικά ξανά οι αντίπαλοι. Σούτα από πολύ μακριά. Η μπάλα ευτυχώς. Είναι πιο διεισδυτική, πιο επικίνδυνη στις επιθέσεις η ομάδα της Hardwick, αφού προσπαθούν και συνεννοούνται μεταξύ τους. Ενώ δεν έχουμε δει ακόμα την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας να κάνει κάποια φάση. Αντιφλάει μπάλα, γιατί. Να είναι παλιά, είναι δική τους αντιπάλους. Τένις. Του φεύγει η μπάλα και πάει πλάγιο. Από το Bramall Lane, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζεται το παιχνίδι μεταξύ της Hardwick και της Νέας Σαλαμίνας. Είναι για το FA Sunday Cup Final, εδώ στο Sheffield. Ο Τζον Κυριάκου δίνει μπάλα προς τα πίσω στον τερματοφύλακα και αυτός στα γρήγορα στον χώρο του κέντρου. Κερδίζουν, ανταλλάζουν ωραίες μπαλιές μεταξύ τους οι Hardwick, ενώ οι δικοί μας προσπαθούν καλή μπαλιά, λαθασμένη μπαλιά και πάλι από τον Leon MacKenzie. Δεν μας έχει συνηθίσει αυτός ο παίκτης να κάνει αυτές τις μπαλιές και έχουν κερδίσει αντιπάλι ξανά. Με το 10, με τον Τζέμι Γουάιτ να φεύγει και να του κλέβει όμως την μπάλα εκεί ο Κυριάκου στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε να αλλάξει το παιχνίδι.
Γεωργίου. Δίπρος ο Ντένις. Από τα δεξιά έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα ο Ντένις. Θα φύγει και θα βγάλει σέντρα, ναι. Φεύγει ωραία επιλυτικά, μπαίνει ωραία και η μπάλα δοκάρει. Όμως έβαλε το χέρι του εκεί ο τερματοφύλακας και την, μάλλον ο επόπτης δίνει έξω, ενώ ο διαιτής έχει δώσει κόρνερ. Όμως πραγματικά η μπάλα είναι έξω. Δοκάρι είχε χτυπήσει η μπάλα με το σούτ του Ντένις. Η πρώτη μας καλή ευκαιρία. Με ποδοσφαιριστή της Hardwick να βρίσκεται κάτω στο έδαφος τραυματισμένο, να τον παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. 26-27 λεπτά στο πρώτο μέρος, 1-0 για την ομάδα της Hardwick Social. Αρχίσαμε νοθρά, ενώ μόλις δεχτήκαμε το τέρμα, αρχίσαμε να μπαίνουμε λίγο μέσα στο παιχνίδι. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK, 0800-036-0078. Όπως είπαμε, μια σε άλλα μήνα για να βάλει τέρμα και να πάει καλύτερα, πρέπει να παίξει μόνο τέννις στα δεξιά. Λες είναι, να αλλάξουν. Είναι ταχύτατος, να πάρει μπαλί το τέννις και να βγάζει σέντρες. Όπως τώρα. Ναι, ναι. Όπως έκανε αυτή την ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Με ποδοσφαιριστή της Hardwick να βρίσκεται κάτω στο έδαφος τραυματισμένος. Είναι ο Τόμ Κότχαρτ. Φαίνεται έχει χτυπήσει, δεδομένου ότι βλέπω ζέσταμα ποδοσφαιριστή της Hardwick και δεν έχει την πρόθεση ο τραυματισμένος να σηκωθεί. Ενώ η ομάδα της Hardwick άρχισε το παιχνίδι πάρα πολύ καλύτερα από την δικιά μας την ομάδα για 20 λεπτά. Έπαιξαν πιο στρωμένα, αντάλλαζαν τις μπαλιές μεταξύ τους πιο μελετημένα, ενώ οι δικοί μας, οι ποδοσφαιριστές, οι μπαλιές τους ήταν άτσαλες. Και δεν έχουμε δει την κλασική φάση στα καρέ της εστίας του Hardwick Social. Κάναμε πολλά λάθη. Κάναμε λάθη, ναι. Κάναμε λάθη. Όμως βρισκόμαστε στο 1-0. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Τένις. Μπάλα πλάγιο. Όχι. Η μπάλα φεύγει στον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Στον Τάρεν. Δίνουν οδηγίες στους αμυντικούς του να πάρουν την μπάλα. Φεύγει παλιά προς το νούμερο 5, προς τον Μάρκ Χίρπη. Μάρκ, γυρεύει κάποιο στήριγμα. Θα δώσει εκεί στον Τζον Κυριάκου. Τζον Κυριάκου, στον χώρο του κέντρου. Για τον Ράιαν. Πέφτει κάτω λαθασμένη παλιά, έπεσε κάτω ο Γεωργίου. Φάουλ για την ομάδα της Hardwick. Ο διαιτής αυστηρότατος δεν αφήνει την ομάδα μας να κινηθεί, δίνοντας αρκετά φάουλ. Έχουμε κάνει αρκετά φάουλ στον χώρο του κέντρου, δίνοντας το δικαίωμα την αντίπαλη ομάδα της Hardwick να κάνει τις επιθέσεις της. Τσέμι Πουλ είναι προς τα δεξιά. Κερδίζουμε ένα φάουλ εμείς. Στα γρήγορα να εκτελεστεί η μπάλα. Ο ποδοσφαιριστής της Hardwick με το νούμερο 6, ο Τόμ Κάθαρντ, ο οποίος είχε χτυπήσει, ξαναέπεσε κάτω στο έδαφος, που πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, διαφορετικά ο ποδοσφαιριστής θα πέφτει και θα σηκώνεται. Έχει δοθούν κάποιες οδηγίες προς τον πάγκο της Hardwick από τους ποδοσφαιριστές από το νούμερο 3, από τον Greg, ότι ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να συνεχίσει, κάνοντας το νόημα της αλλαγής. Μισή ώρα στο πρώτο μέρος,
στο 1-0 για την Hardwick. Αν το νούμερο 5 είναι. Έχει άλλος τραυματισμός. Άλλος προηγούμενα, άλλος τώρα. Ο Άνταμ Νίκολσο φεύγει για να γίνει κάποια αλλαγή για την ομάδα της Hardwick. Και μπαίνει το ο Στίβεν Ρόμπερτς, νούμερο 14. Στο 33. Στο 33 μια αλλαγή για την ομάδα της Hardwick. Αναγκαστική αλλαγή. Ελπίζοντας ότι δεν θα κάνει την ίδια δουλειά αυτός που μπήκε στο παιχνίδι που έκανε την προηγούμενη ο παίκτης που τραυματίστηκε. Τζον Κυριάκο από τα δεξιά. Είναι την μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Στο Γεωργίου. Ρίτσα Τζοτσίου. Πάλι λαθασμένη παλιά από μας. Λαθασμένη στο πουθενά. Δεν βγαίνει πουθενά. Δεν βγήκε πουθενά η μπάλα. Τζον Κυριάκο. Πουθενά η μπάλα. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της Hardwick, τον Μάικλ Άρθουρ, ο οποίος δεν έχει πιεστεί καθόλου σε αυτό το 35 λεπτό, εκτός από τη φάση που η μπάλα βρήκε το δοκάρι του. Ξανά μπαίνουν οι αντίπαλοι μπροστά. Για να δούμε, ο τερματοφύλακας τρέχει. Παίρνει την μπάλα, τραυματίζεται όμως, ένα φάουλ πάνω στον τερματοφύλακά μας. Πέφτει κάτω. Ελπίζομαι να μην έχει πάθει κάτι. Για να δούμε όμως, το βλέπω να κρατάει τον πόδι του. Ευτυχώς, σηκώνεται. Πρέπει, Γιώργο, το 10 της άλλης ομάδας. Τον... Πρέπει να τον πιάσουν από κοντά. Ναι, είναι δυνατός παίχτης. Πρέπει να γίνει αλλαγή αμυντικού πάνω του. Συνέχεια. Ναι. Πρέπει να πάει κάποιος άλλος πάνω του. Γιατί είναι δυνατός παίχτης. Για να δούμε πού βγαίνει η μπάλα. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Ελλάδας, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στα γρήγορα. Μουράτ, πέφτει κάτω και φάουλ για την Hardwick. Παρακολουθάτε από τους δέκτες του Hellenic TV, κυρίες και κύριοι, τον αγώνα μεταξύ της Hardwick Social και της Νέας Σαλαμίνας. Στην κάμερα είναι η Ρένα Στυλιανίδου. Στον ήχο είναι ο Τάκης Φελάς, στη μετάδοση ο Γιώργος Μιχαηλίδης μαζί με τους συναδέρφους, τον Πέτρο τον Μιχαήλ και τον Μίκο τον Χρυσοστόμου, που σας δίνει το δικαίωμα, που σας δίνουμε μάλλον το δικαίωμα να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα σε αυτό το παιχνίδι. Πέτρο Μιχαήλ, 35 λεπτά, οι Hardwick παίζουν πάρα πολύ καλύτερα από τη Νέα Σαλαμίνα ακόμη. Δεν έχουμε βρει το ρυθμό μας. Η Σαλαμίνα δεν παίζει τίποτα καλά, αλλά αριστερή πτέρυγα με τον Όλουα και τον. Και τον Μουράτ, δυστυχώς, είναι πολύ αρνητική. Πρέπει να βρούμε κάνε το ρυθμό μας. Και όλο από εκεί πάει αντιπαλή. Πρέπει να βρούμε το ρυθμό μας όπως το βρίσκουμε στα παιχνίδια του Παρικιακού μας, του πρωταθλήματος, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Πλάγιο για την Σαλαμίνα κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Στο Λίο. Σιούτ, ρε, από εκεί, ρε. Σιούτ. Για να δούμε τώρα. Πού πάει η μπάλα. Πας στο Μούρατ. Γυρίζει. Κόβεται όμως από την άμυνα. Πρέπει να πιέσουμε να φύγουμε την μπάλα εκεί που είναι. Πρέπει να αφήσουμε την μπάλα στα καρέ της αντίπαλης ομάδας. Αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι... Πού πάει η μπάλα. Πού πάει η μπάλα, λαθασμένη. Αυτός.
Mark Kirby. Δίνει εκεί προς τον Λίο. Βαθιά παλιά. Εκεί ήταν ο Λίον Μακένζι, όμως η μπάλα βγήκε. Κόβει ωραία εκεί ο Τζον Κυριάκου. Τζον Κυριάκου πρέπει να βγάλει παλιά, όχι να δώσει την μπάλα προς τα πίσω. Πάει στο Μάρκ Κίρπι. Απ' τα αριστερά τώρα μπάλα. Πού πάει. Εκεί ο Λίο Μακένζι είχε την εντύπωση ότι έφευγε ο Μουράτ μαζί με τον Ντένις. Μάλλον έφευγε εκεί ο... Ναι, ο Μουράτ έφευγε. Αλλά η μπάλα κατέληξε στον τερματοφύλακα. Βάλαν πολύ γρήγορα τέρμα η αντίπαλη ομάδα και έχουν την ψυχολογία μαζί τους. Ενώ ακόμη δεν βρήκαμε ρυθμό. Αν είχε ένα μήνα να φτιάξει ρυθμό, μπορεί να πάρει τον αγώνα. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχουμε την ομάδα μας που μπορούμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Δεν είναι και τόσο φοβερή αντίπαλη. Είναι στα μέτρα μας. Φτάνει να παίξουμε όπως πρέπει να παίξουμε. Ξεκολουθεί να παραμείνει το παιχνίδι στο 1-0. 38 λεπτά στο πρώτο μέρος. 1-0 για την ομάδα της Hardwick. Στο 0 η Σαλαμίνα. Προς το παρόγιο. Ναι. Βάλε το μαφύλακα. Για να με άφησε την μπάλα να κατεβεί κάτω λαθασμένα. Ευτυχώς. Με το κορμί του προστάτευσε την μπάλα. Ο Μάρκ και πήρε το ελεύθερο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Πολύ λαθασμένη παλιά. Για να δούμε εκεί. Και ποδοσφαιριστής της Hardwick πάλι κάτω στο έδαφος τραυματισμένος. Δεν ήταν τίποτα, έκανε κόντρα, έπεσε πάνω στο πόδι του. Σήμερα η κεντρική αμυντική μας βάζουν και δύο νερά. Ναι, μπάζουμε νερά. Οι δύο αμυντικοί. Μπάζουμε νερά. Αυτός που έπεσε κάτω ήταν ο Σόνι με το νούμερο 9. Κέρδιζε η Νέα Σαλαμίνα ένα πλάγιο. Σε πόδια, ρε. Κερδίζουνε ξανά οι Hardwick. Απ' τα δεξιά βγάζουν ωραία. Για να δούμε, θα κόψω την μπάλα, την κόβουμε. Ευτυχώς, χτυπάει κοντράρι και πάει στον τερματοφύλακα. Έλα, Τένις. Τένις. Μπράβο, μπράβο, ρε. Λίο. Φεύγει ωραία. Γυρεύει κάποιο στήριγμα, θα το βρει, για να δούμε. Για δούμε, θα βρει στήριγμα, θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει. Έλα, γύρισε. Λαθασμένα παλιά κερδίζουν οι της Hardwick. Κοίτα. Και θα βγει το νούμερο 10. Ευτυχώς όμως εκεί, στα γρήγορα εκεί έτρεξε ο Μάρκ και έκοψε την μπάλα. Βγαίνει παλιά και διώχνεται πλάγιο για την ομάδα της Σαλαμίνας. Ποδοσφαιριστές της Hardwick, πάλι τραυματισμένος κάτω στο έδαφος. Υπάρχει και η καθυστέρηση βέβαια. Και όταν δούνε και την ομάδα Νέα Σαλαμίνα να τραβάει λίγο στην επίθεση, κάποιος πρέπει να πέσει για να κόψει το παιχνίδι. Φυσικά. Είναι τεχνική. Είναι τακτική. Να πούμε βέβαια, φίλε Πέτρο μου, ότι και η... Η φιλοξενία που είχαμε από τους ηθήνοντες της Sheffield, πάρα πολύ καλή. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι ζητήσαμε. Εδώ στα δημοσιογραφικά μας έχουν φέρει και τον καφέ μας, μας έχουν φέρει και τα μπισκότα. Είναι μια περιποίηση αρκετά καλή από τους ηθήνοντες.
διώχνεται η μπάλα ξανά για την ομάδα της Hardwick. Ψύχρεμα βέβαια παίζουνε. Για να δούμε η δικιά μας Γεωργίου. Λίγο ωραία, μπαίνει ωραία, σε θέση όμως offside. Ήταν η καλή μας ευκαιρία. Όμως είναι σε θέση offside. Ήταν εκεί ο Λίγο Μακένζη σε θέση offside. Και χάθηκε καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Βέβαια το σουτ κατέληξε στον δερματοφύλακα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Στο 1-0 για τη Hardwick. Από το γήπεδο του Bramall Lane εδώ στο Sheffield. Μπράβο. Σαλαμία κερδίζει πλάγιο. Φάουλ με το άλλο. Είναι φάουλ. Ναι, φάουλ ήταν, για να δούμε. Στον άλλο. Πάει εκεί ο τερματοφύλακας, ο Τάρεν. Να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελείται. Οι μπάλα κερδίζουν ξανά ευτυχώς στον χώρο του κέντρου για την Νέα Σαλαμίνα. Γίταρε. Καθασμένη η παλιά ξανά. Πάσαρε. Κοντράρι μπάλα κερδίζουν οι της Νέας Σαλαμίνας. Λίγο. Γυρεύει κάποιο στήριγμα. Πρέπει να το βρει. Ναι. Θα δώσει την μπάλα. Ναι. Για να δούμε που θα δώσει την μπάλα. Μόνος του. Βγάζει τον Ντένις. Ντένις δίπλα εκεί στον Τζον Κυριάκου. Ξανά Ντένις. Κερδίζει πλάγιο η Σαλαμίνα. Πιέζει λίγο ο Ντένις. Δυνατός παίχτης, κερδίζει ένα πλάγιο. Εκτελέσει και στα γρήγορα. Κερδίζουμε ξανά πλάγιο. Τζον. Σουτ. Πού πάει η μπάλα. Σουτ. Πού πάει η μπάλα. Πάλι η μπάλα προς τα πίσω. Σουτ από πολύ μακριά από τον Ράιαν Χέρβελ. Όμως η μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζη. Πάρα πολύ ψηλά. Πάει να τελειώσει το, σιγά σιγά πάει να τελειώσει το πρώτο 45 λεπτό με την ομάδα της Hardwick να προηγείται με 1-0. Δεν έχουμε βέβαια καλές ευκαιρίες μέχρι τώρα. Μπήκαν οι αντίπαλοι μας πιο δυνατά στο πρώτο 20 λεπτό και στο 22 ευτύχησαν να κάνουν το 1-0 με τέρμα του James Ward. Από πολύ κοντά, σε μια απόκρουση του τέρματος φύλακά μας. Ασταθή απόκρουση. Μπάλα γύρισε πίσω, ήταν κοντά στη φάση και σημείωσε το τέρμα που χώριζε τις δύο ομάδες. Είμαι σίγουρος ότι το δεύτερο μέρος, πολύ λαθασμένη μπαλιά εκεί. Από τον άλλα πάλι. Είναι λίγο αδύνατο σήμερα, με αρκετά λάθη. Δεν μπορεί να κρατάς την μπάλα στα πόδια σου όταν οι δύο λεπτά, σύμφωνα με τον τέταρτο διαιτή, έχουν κρατήσει στις καθυστερήσεις τους τραυματισμούς που είχαμε από πλευράς της Hardwick. Μπαίνει η Νέα Σαλαμία πάλι λαθασμένη παλιά. Κερδίζουμε, για να δούμε, κερδίσαν οι αντίπαλοι ωραία τις μπαλιές τους. Ανταλλάζουν ωραία την μπάλα. Έρχεται εκεί ο Ντένις όμως και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα της Hardwick. Στο 1-0, κυρίες και κύριοι, έχουν συμπληρωθεί τα 45 λεπτά. Παίζουμε 2 λεπτά καθυστέρηση. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά της ΣΥΤΑ. 0800-0036-078 το τηλέφωνο τους. Σας δίνει το δικαίωμα να έχετε πάντοτε τηλεόραση. Να έχετε κινητά τηλέφωνα και να έχετε και ίντερνετ στις καλύτερες τιμές. Τελέστηκε ένα πλάγιο για την δικιά μας ομάδα, όχι. Είναι από την άλλη μεριά, λέει ο διαιτητής.
on Dean Whitestone. Κερδίσαμε ένα φάουλ και πάμε για επίθεση λαθασμένα όμως με τον Λίο Μακένζι. Κερδίσαν ξανά. Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι του. Να τελειώσει το πρώτο 45 λεπτό για τη Σαλαμίνα. Να πάει στα ποδητήρια οι ποδοσφαιριστές, να τους κράξει ο προπονητής τους και να μπουν στο δεύτερο μέρος διαφορετικοί. Ένα 1-0 για την Hardwick και ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στους δέχτες του Hellenic TV. Επιστροφή πίσω σε αυτό το φημισμένο γήπεδο του Bramall Lane, από όπου είδαμε ένα 45 λεπτό την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με τον Hardwick. Η Νέα Σαλαμίνα δυστυχώς το πρώτο 45 λεπτό δεν απόδωσε καλά. Και επακόλουθο είναι η ομάδα να κερδίζει, να χάνει με ένα 0. Μαζί μου, όπως βλέπετε, δύο καλοί συνάδελφοι, ο Μίκος ο Χρυσοστόμου, μαζί με τον Πέτρο τον Μιχαήλ, που προσπαθούμε μεταξύ μας να δώσουμε κάποια στοιχεία και κάποιες προβλέψεις για το παιχνίδι. Έχουμε πει και οι τρεις μας ότι δυστυχώς η Σαλαμίνα το πρώτο 45 λεπτό δεν απόδωσε καλό παιχνίδι. Συμφωνεί. Συμφωνώ. Ελπίζουμε στο δεύτερο μέρος η Σαλαμίνα να πήρε τις καλές οδηγίες από τον Γεωργίου και να κάνει ένα παιχνίδι καλά. Παρακαλώ να γυρίσουμε την κάμερα. Το παιχνίδι έχει αρχίσει ακριβώς πριν ένα λεπτό. Να πάμε στο δεύτερο μέρος και να πούμε ότι το παιχνίδι είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ. Ελπίζουμε να πήραν κάποιες οδηγίες οι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας και να αρχίσουν το παιχνίδι. Να περάσουν το παιχνίδι καλύτερα και να φύγουμε από αυτό το γήπεδο κερδισμένοι. Πρέπει να βάλουμε την μπάλα κάτω στο έδαφος. Αν θέλουμε να. Πέφτει κάτω φάουλ για την δικιά μας ομάδα. Ryan, put it in the net. Βλέπω ένα τέρμα τώρα, το Ryan. Στο πρώτο λεπτό. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση για την δικιά μας ομάδα. Αλλαγή δεν έχω δει να κάνουμε. Δεν έχουμε κάνει αλλαγή. Και το φάουλ είναι σε πλεονεκτική θέση. Σε πλεονεκτική θέση για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Να δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής. Ο Ράιαν είναι σπεσιαλίστης, ο Ράιαν. Ναι. Νούμερο 4 κρατάει την μπάλα. Ο Ράιαν Χέρβελ. Για να δούμε, Πέτρο μου, αν παληθεύσει η πρόγνωσή σου ότι είναι σπεσιαλίστης. Είναι πολύ δυνατά και ωραία Σαλαμίνα. Από εκεί έχουμε δει την μπάλα πολλές φορές να καταλήγει στο πλεκτό. Ελπίζουμε σε αυτή την φάση ο Ράιαν να κάνει τη σωστή δουλειά. Τείχος αρκετό. Ράιαν παίρνει ωραία η μπάλα πάνω από τα οριζόντια του καριά. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό της επανάληψης. Να και είμαστε στο Sheffield. Και έχουμε απέναντι μας μια ωραία κοπέλα, την Φωτεινή, η οποία βγάζει και φωτογραφίες. Τώρα πάρουμε πόζα, βλέπουμε παιχνίδι. Είναι δίπλα στο Χελένη και η Φωτεινή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα μας βοήθησε αρκετά. Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας ξανά στην επίθεση. Μαζί με τον Ρίτσα Τζορτσίου, δίδει μπάλα προς τα πίσω. Δίδει προς τον Τζον Κυριάκου. Αυτός αλλάζει παλιά. Προς τον Μάρκ. Μάρκ μπαίνει στα καρέ. Στο Λίο Σπένσερ. Ξανά Μάρκ. Πάει στο Ράιαν. Ωραία μπαλιά, ωραία μπαλιά. Πάει στον Τενίση μπαλά, προσπαθεί να φύγει από δύο αντιπάλους, θα βγάλει κόρνερ, κερδίζει. Ωραία στείλε την μπαλά να χτυπήσει στα πόδια των αμυντικών της Hardwick και να κερδίσει ένα κόρνερ η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ναι. Για να δούμε πώς θα εκτελεστεί αυτό το
το corner. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, όμως εκεί μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Και δίνει στο χώρο του κέντρου μόνοι τους τώρα στην επίθεση. Βιώνει μπροστά με τον Κρις. Βγαίνει παλιά ξανά στο νούμερο 10. Πέφτει όμως ο τερματοφύλακας και μας μπλοκάρει την μπάλα. Ένα σουτ πάλι του Τζίμι. Owens μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Ήταν ευτυχώς το σουτ. Ήταν άτσαλο. Και έφτασε στον τερματοφύλακα. Ένας αγώνας, κυρίες και κύριοι, μια προσφορά από την CETA UK. 0800-0036-078. Αν θέλετε να έχετε ίντερνετ, τηλεόραση, τηλέφωνο, δεν έχετε άλλο από το να κάνετε μια σύνδεση μαζί με την CETA UK. Είναι γεμάτη στο Sheffield. Μην είμαστε εδώ να πούμε ότι το Sheffield είναι πασίγνωστο για silver plated cutlery. Ναι. Η μάρκα Sheffield είναι πασίγνωστο στον κόσμο. Πασίγνωστο, ε? Μάλιστα, για ασημικά. Ναι. Το μόνο ότι δεν με ενδιαφέρει. Για τους τηλεθεατές τώρα. Ναι, ναι, να σε καλά, Μέτρο. Παλιά πίσω, στον τερματοφύλακα. Το Michael Arthur, ο οποίος δεν πιέστηκε καθόλου στο 45 λεπτό. Ναι. Ενώ ο δικός μας, ο Ντάρεν, είχε μια ασταθή απόκρουση και ως δώσαμε την ευκαιρία να βάλουν τέρμα. Κρις βγάζει σέντρα, ωραία. Η μπάλα πάει ξανά, έμεινε μέσα η μπάλα. Και γυρίζει στον Τσίμι, έτοιμο για σούτ, ευτυχώς, χτυπάει πάρα πολύ μακριά. Πάει έξω η μπάλα. Κερδίσαμε πλάγιο. Αρχίσαμε το παιχνίδι καλύτερα από ότι αρχίσαμε το πρώτο 45 λεπτό. Και είμαστε στο τρίτο λεπτό. Ωραία να βγούμε μπροστά, όμως. Καθυστέρησε και πήρα την μπάλα. Και ο Κυριάκου δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα και αυτό στα γρήγορα στον χώρο του κέντρου. Ανταλλάζουν ωραία παλιές η Hardwick. Κούμπα η μπάλα. Στο πουθενά η μπάλα για την... Στα πουθενά η μπάλα. Κερδίζει ο τερματοφύλακας και βγάζει στο χώρο του κέντρου ξανά παλιές. Πήγε εκεί να κλέψει την μπάλα ο Σόνι. Όμως η μπάλα ευτυχώς πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Από το Bramall Lane στο Sheffield, ένα καταπληκτικό γήπεδο. Έχουν περάσει εδώ ομάδες και ομάδες. Είναι τιμή για το παρικιακό μας ποδόσφαιρο να αγωνίζεται παρικιακή ομάδα. Όμως αυτό που θέλουμε εμείς φεύγοντας από εδώ είναι το κύπελο, τη νίκη, για να ανεβάσουμε τις μετοχές του παρικιακού πρωταθλήματος πιο πάνω. Να μην ξεχνούμε βέβαια ότι πέρσι η Νέα Σαλαμίνα ήταν η κυπελούχος αυτού του θεσμού. Ελπίζουμε ότι σε αυτά τα 45 λεπτά που μας απομένουν, η Νέα Σαλαμίνα να πάρει τη νίκη. Η μπάλα παίζεται στο πουθενά, χωρίς τίποτα.
Παρόλο ότι κέρδισε, έπρεπε να δώσει το πλεονέκτημα. Όμως ο διαιτής προτίμησε να δώσει το φάουλ. Ενώ έβγαινε μπροστά ο ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας. Όπως και έχουν τα πράγματα, φάουλ για την ομάδα μας να φέρει αρκετό κόσμο στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα της Hardwick, του Michael Arthur. Η γραμμή πάνω στην μεγάλη επαναορθωτική. Εκεί πάει κεφαλιά, πάει στον τερματοφύλακα, πέφτει κάτω, την χάνει. Αλλά δεν βρέθηκε κανένας εκεί να εκμεταλλευτεί την φάση. Όχι, όχι, βγαίνουν μπροστά ξανά οι αντίπαλοι μας. Κοντράρι μπάλα, ευτυχώς δεν απομακρύνεται από τα καρέ μας. Διώχνεται όπως η μπάλα σε πλάγιο. Ευκαιρία για την Hardwick, ευτυχώς η μπάλα κόντραρε σε σώματα και διώχτηκε σε πλάγιο. Είχαν καλή ευκαιρία η Hardwick. Υπλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία. Ευτυχώς όμως η μπάλα δεν κατέληξε στον πλεκτό. Επικίνδυνη στις επιθέσεις τους η Hardwick. Βγαίνει σέντρα. Πάει η μπάλα σε κόμπουνεί της Σαλαμίνας. Λαθασμένα πάλι παλιά. Λαθασμένες μπαλιές. Δεν μπορούν να αλλάξουν κάποιες μπαλιές οι υποσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Πλάγιο για την δικιά μας ομάδα. Θέλουμε αλλαγές επίγον. Θέλουμε κάποιες αλλαγές και στην προστινή γραμμή. Κύριο, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο προμονητής της Νέας Σαλαμίνας. Και ο Λίον είναι μακριά σήμερα από τις δυνατότητες του. Ο Λίον Μακένζη πολύ μακριά από τις δυνατότητες του. Δεδομένου ότι πάντοτε φέρνει σε δύσκολη θέση τους αμυντικούς. Εν τούτης σήμερα δεν τον έχουμε δει να κάνει την... Δεν έχει πάρει μπαλιές ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Για να... Ψηλά, ψηλά συνέχεια. Αλλά στον χώρο του κέντρου. Για τον Πέρση. Πάλι λαθασμένη παλιά. Κερδίζανε ή της Hardwick την μπάλα. Όταν παίζουμε 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Έβαλε ωραία το πόδι του, ανάγκασε την μπάλα να πάει πίσω στον τερματοφύλακα. Και αυτό θα διώξει στον χώρο του κέντρου. Ευτυχώς η μπάλα πάει πλάγια για την Νέα Σαλαμίνα. Αλλαγή. Μπαίνει ο Τόνι Τζόνσον. Και βγαίνει ο... Όχι, για τη δικιά μας ομάδα. Δύο αδέρφια, βγαίνει ο Γρηγορίου. Μπαίνει ο Χάρισον μέσα. Αδερφός του Γιώργου. Ε? Και... αδερφός του. Βγαίνει αδερφός, και βγαίνει, αδερφός. Και βγαίνει ο Ρίτσαρντ. Πολύ καλός παίκτης. Μάλιστα. Βγαίνει ο Ρίτσαρντ. Και μπαίνει ο Χάρισον. Στο 50. Για να δούμε, ελπίζω ότι θα έχουμε φάουλ πάνω στον πιτσιρικά της Νέας Σαλαμίνας. Ο Χάρης ο Τζορτσίου, παίκτης ωραίος. Πολύ σκύρφου Γιώργο. Ναι, ναι. Κρατάει καλά. Βγάζει το τέρμα το Γιώργο. Και χρειαζόμαστε γραμμή επιθετική τώρα. Στον τελικό πέρσι, η αλλαγή έγινε και σκόραρε ο Χάρης. Μακάρι να είναι και το σκηνικό το ίδιο φέτος. Ναι. Αρκετός κόσμος στα καρέ της Hardwick. Διώχνει όμως την μπάλα προς τα πίσω. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Το νούμερο 10 είναι επικίνδυνος παίχτης. Πλάγιο για τη Σαλαμίνα. Ο Τζον Κυριάκου έχει δύσκολη δουλειά. Ε. Πολύ έξυπνο όμως όλη την μπάλα. Έχει δύσκολη δουλειά με τον...
πάλι. Δεν προλάβει να κοντρολάρει την μπάλα. Ξαναβγαίνουν μπροστά, ωραία σέντρα, ευτυχώς η μπάλα πάνω από τα οριζόντια δοκάρια. Ελεύθερο για την ομάδα της. Νέα Σαλαμίνας. Για να πάρουμε όμως και κάποιες γνώμες ανεξάρτητων από τη Φωτεινή. Πώς βλέπεις το παιχνίδι σήμερα, Φωτεινή, είναι η πρώτη φορά που βλέπεις τη Σαλαμίνα? Όχι, είναι η δεύτερη φορά που βλέπω την ομάδα και νομίζω ότι είναι σε λίγο κακή μέρα. Αλλά ελπίζω ότι θα το βρούνε. Έχουν ακόμα 31 λεπτά. Προλαβαίνουν νομίζω να ισοφαρίσουν και ίσως να βάλουν και ένα ακόμα γκολ. Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν να έχεις σωστή πρόβλεψη και να πάμε να δούμε και τη γνώμη του Τάκη του Φελά, ο οποίος είναι υπεύθυνος του ήχου σήμερα. Τάκης Φελάς, πώς βλέπεις το παιχνίδι σήμερα της Νέας Σαλαμίνας? Είμαι απογοητευμένος από τη Σαλαμίνα, διότι δεν τους βλέπω να είναι sharp, να είναι να ξεμαρκαρίσκονται, να παίρνουν, πώς να σου πω, να παίζουν όπως μπορούσε να παίξουν. Και έχουν κερδίσει και έναν κόρνερ οι Hardwick τώρα. Βέβαια, Σαλαμίνα του πρώτου 45 λεπτό δεν απόδωσε καλό παιχνίδι, επακόλουθο να χάνουμε με ένα 0. Για να είσαι καλύτερη ομάδα από την άλλη πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στην μπάλα, να πηδάς πιο ψηλά στις κεφαλιές, να είσαι πρώτος με λίγα λόγια. Εδώ τους βλέπω να μπήκαν πολύ φοβισμένα μέσα στο παιχνίδι, χάσαν την πρωτοβουλία, φάγαν τον γκολ και από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να επανέλθουν. Θα δούμε σέντρες για την ομάδα της Hardwick, ευτυχώς η μπάλα ξέφυγε έξω. Μένουμε στο 1-0. Πήραμε και κάποιες γνώμες από τον Τάκη και από την Φωτεινή. Στην κάμερα, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, είναι η Ρένα που προσπαθεί να αποθανατήσει τα καλύτερα στιγμιότυπα για να τα μεταφέρει στους δέχτες σας και αφού ο αγώνας είναι μια προσφορά από την Sita UK. Ενώ κάτω στο στούτιο του Hellenic είναι για το Link, είναι ο Γιώργος ο Λίνκος. Και στην μετάδοση του αγώνα, ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης με τον φίλο τον Πέτρο τον Μιχαήλ και με τον Μίκο τον Χρυσοστόμ. Παίζουμε ακόμη πολύ νευρικά. Ακόμα δεν έχουμε βρει, δεν έχουμε βρει το παιχνίδι μας. Δυστυχώς δεν είμαστε στα καλά μας σήμερα. Ελπίζουμε να βάλουμε ένα τέρμα και να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί τα βλέπω τα πράγματα λίγο δύσκολα. Η άλλη είναι καλή ομάδα. Για να δούμε ωραία επίθεση από εκεί. Ωραία. Βγαίνει ωραία παλιά. Θα προλάβει. Δεν θα προλάβει. Προλαβαίνει, ναι, πρόλαβε, ωραία. Τένις ωραία, βγάζει, πέφτει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει την μπάλα λαθασμένα, κόρνερ. Ήταν η ευκαιρία όπως έγινε προηγούμενα με το δικό μας, αλλά δεν βρέθηκε στη φάση όπως εσείς την άσταση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να έχουμε το ίδιο σκηνικό. Ήταν εκτός φάσης. Βέβαια και η άλλη ομάδα, να μην πούμε και πολλά πράγματα, δεν έχει βρει και τις κλασικές ευκαιρίες να είναι, ας πούμε, αρκετά σκαλιά. Εκτελέστηκε κόρνερ, η μπάλα πάει στα κεφάλια των Σαλαμιναίων και πάει εκτός παιδιάς. Ελεύθερο. Από το μακρινό Sheffield United. Ένα γήπεδο καμάρι για την Αγγλία, γνωστότατο. Τιμή με τιμή που βρίσκεται η παρικιακή μας ομάδα σε αυτά τα γήπεδα. Κρίμα που δεν έχουμε κόσμο. Κρίμα που δεν έχουμε σήμερα φιλάθλους πολλούς από άλλες ομάδες. Φεύγει ωραία εκεί ο Μουράτ. Πέφτει κάτω, κερδίζουν την μπάλα ή της Hardwick. Πλάγιο. Δεκαπέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος. Πού πάει, θα περάσει. Μπράβο, Ρίτσαρτ,
κερδίζει ο Χάρισον, κερδίζει ένα κόρνερ. Για να δούμε, χρειάζεται και ο Κύρι από την άλλη μεριά να περάσει, όμως δεν βλέπω τον Κύρι να μπαίνει στο παιχνίδι. Βλέπω εκεί τον Άλεξ Άταϊ. Δυνατός παίκτης. Ναι. Βλέπω τον Άλεξ Άταϊ να είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι. Ναι. Θα γίνει ένα κόρνερ. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που πάει. Κόρνερ πάει η μπάλα, ναι. Κόρνερ για την ομάδα της Σαλαμίνας. Ενώ επόπτης δείχνει κόρνερ, ο διαιτής δείχνει out για την ομάδα της Χάρτουικ. Περνάει η άποψη του διαιτή. Γιουχαίσματα αρκετά. Και έχουμε την Νέα Σαλαμίνα κάνει αλλαγή. Το νούμερο 11 φεύγει. Μουράτ. Φεύγει ο Μουράτ και μπαίνει ο Άλεξ Αντάι. Αυτό πρέπει να γίνει πριν μισή ώρα, Γιώργο, η αλλαγή αυτή. 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Τουρτσίου, δίνει την μπάλα προς τα δεξιά. Στο πρώτο άγγιγμα του Άλεξ, θα βγάλει σέντρα. Φεύγει ωραία, θα βγάλει τη σέντρα, βγαίνει σέντρα. Όμως πού πάει η κεφαλιά η μπάλα. Φάουλ για την ομάδα της Χάρτουικ. Άτσαλο φάουλ. Είχε την ευκαιρία να μην κάνει το φάουλ. Όμως στις διεκδικήσεις της μπάλας γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά στις διεκδικήσεις της μπάλας και έχουμε φάουλ για την ομάδα της Χάρτουικ. 17 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Ναι, ναι. Με το άλλο δεξιά τώρα και τον τέννις αριστερά, είναι πολύ δυνατή τώρα. Να δούμε ακόμα μια αλλαγή της Νέας Σαλαμίνας με τον Πορτού και θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε από το Hellenic TV το παιχνίδι μεταξύ της Χάρτουικ και της Νέας Σαλαμίνας. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την Cita UK. Τηλέφωνο 0800-036-078. Σας δίνει το δικαίωμα να ακούτε και να βλέπετε το παιχνίδι από το ωραίο γήπεδο αυτό της Bramall Lane. Η Νέα Σαλαμίνα ξανά ωραία παλιά, λαθασμένα όμως, η μπάλα έχει κλείσει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για την ομάδα της Hardwick. Στο 1-0. 1-0 για την ομάδα της Hardwick. Είναι εκεί ο Τζοα Κάρτερ, έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, το εκτελεί. Πάει εκεί ο Ρίτσα Τζοτσίου να πάρει την μπάλα, θα την κλέψει, θα την πάρει ο Πιτσιρικάς. Έτοιμο να φύγει ο Χάρισον. Δίνει την μπάλα πίσω. Στον Ντενίς. Ντενίς μπαίνει απειλητικά, πέφτει κάτω, ο διαιτής παίρνει. Πέναλτι για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Για να δούμε να αλλάξουν τα πράγματα. Ντένις μπήκε απειλητικά, κέρδισε το πέναλτι. Αν μπει αυτό το τέρμα, τότε αλλάζουν τα δεδομένα για την δικιά μας ομάδα. Να δούμε ποιος έχει τώρα το θράσος. Να δούμε ποιος έχει το θράσος να βάλει την μπάλα στο πλεκτό. Και πάει εκεί. Ο Λίον Μακιάζη, πάει. Όλοι ο Μακιάζη πάει. Για να δούμε πού θα πάει η μπάλα, ρε παιδιά. Ας πάει στο πλεκτό και ας πάει όπως. Έλα, Λίο. Περιφόρα η μπάλα πάει, πλεκτό, ναι! 1-1! 1-1, μπήκαμε στο παιχνίδι τώρα. Νέα Σαλαμίνα μπήκε στο παιχνίδι με το 1-1. Στο 23 στο δεύτερο μέρος.
Αλλάζουν τα πράγματα. Ένα τέρμα, αλλάζουν τα πράγματα και ελπίζουμε να πάμε στη συνέχεια να πάρουμε το παιχνίδι. Και η ψυχολογία, δηλαδή. Ψυχολογία αλλάζει, αυτό είναι που μετράει. Μετράει η ψυχολογία περισσότερο από ό,τι μετράνε οτιδήποτε άλλα πράγματα. Νέα Σαλαμία, μπει στο παιχνίδι. Άλεξ, για δούμε. Έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, θα βγάλει τη σέντρα. Ωραία, μπαίνει ωραία, βγάλει τη σέντρα. Πάει κόρνερ η μπάλα, όχι, παίρνει ύψος. Διώχνουν νευρικά η άμυνα της αντίπαλης ομάδας, της Hardwick. Οι δύο αλλαγές που έχει κάνει ο Τζόρτζ και ο Ρόμπερτ βγήκαν σωστές. Γιώργο, δεν πάμε αυτά. Θέλω μια αλλαγή ομάδα. Θέλουμε ακόμα μια αλλαγή να βγούμε μπροστά. Μίκο Χρυσοστόμο. Λέω, είχαμε πει ότι ο Τένις είναι παίχτη που πέρα πάνει τον αγώνα και πράγματι χρήζει το πέναλτι. Ναι, ναι. Κάναμε δύο αλλαγές. Κάναμε δύο αλλαγές, πέτυχαν. Πώς βλέπεις τώρα τη συνέχεια? Θα συνεχίσει τώρα. I think we're getting on top in the last few minutes, especially since they're pushing the ball around, rather than in the first half, yeah. They were playing long ball. But it was 100% penalty there. Ναι, ναι, ήταν πέναλτι. Yeah. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, ελπίζω να τους δώσουμε αέρα. Αν δεν τους δώσουμε γήπεδο, θα πάρουμε το παιχνίδι. Χτύπησε. Όχι, όχι, αυτός που έχει βγει ήδη, ναι. Ο παίκτης που τραυματίστηκε της Hardwick, θα φύγει με πατερίτσα. Δυστυχώς ο ποδοσφαιριστής της Hardwick έχει τραυματιστεί σοβαρά, φαίνεται, γιατί βγήκε με πατερίτσες. Και πήγε, ναι, ναι, με... Κόρνερ έχουν κερδίσει η ομάδα της Hardwick σε αυτή την φάση. Όταν παίζουμε 24 λεπτά, στο δεύτερο μέρος. Ε, 25 μάλλον. Εκτελείται, η μπάλα πάει πού, όχι, πάρω λίγο να είχαν ευκαιρία. Ευτυχώς η μπάλα διώχτηκε. Ωραία να πάει η δικιά μας ομάδα μπροστά με το Χάρη. Χάρισον έτρεξε να πάρει την μπάλα και πήγε, κέρδισε όμως ένα πλάγιο. Κέρδισε εκεί ένα πλάγιο μαζί με τον Τενής. Έτοιμο να το εκτελέσει, να το εκτελέσει. Στα γρήγορα. Έλα, switch it, switch it. Ράιεν, δίνει προς τα αριστερά την μπάλα. Είναι ο Άλεξ από την μεριά εδώ. Κερδίζουν οι της Hardwick. Και βγάζουν στον χώρο του κέντρου. Ευτυχώς. Τρέξαμε εκεί, πήραμε την μπάλα. Μπράβο, Τζον. Τζον Κυριάκου πήρε την μπάλα. Δώσε στον Άλεξ. Inside. Ryan's ball, Ryan's ball, early. Να αλλάζουμε ωραίες μπαλιές. Αλλάζουμε ωραίες μπαλιές. Πάσε. Λίο, φεύγει. Αυτή είναι η χαραμένη. Wait. Θα βγει σέντρα. Χάρισον. Για σιούτα από εκεί! Κοντράρει μπάλα όμως στα επόδια των αμυνωμένων. Κερδίζουν οι της Hardwick με τον τερματοφύλακα. Και παραμένει το παιχνίδι στο 1-1. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την Sita UK, κυρίες και κύριοι, 0800-0036-078 σας προσφέρει αυτό το παιχνίδι. Βγαίνει η Σαλαμίνα μπροστά ξανά, άλλαξε ο ρυθμός. Άλλαξε ο ρυθμός με τη νέα Σαλαμίνα, είναι πιο επικίνδυνη. Στο δεύτερο μέρος γίναμε επικίνδυνοι. Ωραία, για δούμε γκολ! Όχι! Όχι, τέτοια ευκαιρία! Όχι, τέτοια ευκαιρία δεν χάνεται! Μόνος του ο Λίο Μακέζη, μόνος του! Έχασε την καλύτερη ευκαιρία να μπούμε μπροστά. What a chance. Να μπούμε μπροστά και να πάρουμε το παιχνίδι. Κίτρινη κάρτα. Τι να κάνουμε, ήταν ευκαιρία. Είχε την εντύπωση πως ήταν, offside και άφησε την μπάλα. Πέτρο, είχε την εντύπωση πως ήταν offside και άφησε την μπάλα και δεν την χειρίστηκε όπως έπρεπε. Αδικαιολόγητος. Την μπάλα στο τέρμα. Ναι, ναι.
Εξακολουθεί να παραμένει. Να παραμένει το 1-1. Μοναδική ευκαιρία. Μοναδική ευκαιρία για την ομάδα της Σαλαμίνα να μπαινε μπροστά και να κλείδωνε το παιχνίδι. Όχι, να τους δώσουμε γήπεδο. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε γήπεδο. Εμείς πρέπει να έχουμε την μπάλα. Άλεξ, προς τα δεξιά, θα φύγει, ωραία! Φεύγει, ακάθεκτος, θα βάλει σέντρα, λαθασμένα. Κερδίζουνε. Λαθασμένη σέντρα. Άνοιξε το παιχνίδι, άνοιξε. Ναι, ναι. Παιχνίδι έχει ανοίξει αρκετά και με δυο ομάδες να παίζουν. Επικίνδυνος παίχτης αυτό το 10. Θα του πάρουμε την μπάλα, ευτυχώς, του κλέψαμε την μπάλα. Τένις. Λαθασμένα, κερδίσει όμως ο Άλεξ. Δώσε την μπάλα προς τα πίσω. Ξανά, Άλεξ. Σαλαμία παίζει καλύτερα, πολύ καλύτερα. Τώρα είναι Σαλαμία, αυτό ξέρουμε τώρα. Αλλάξαμε παιχνίδι. Κερδίζουμε ένα φάουλ. Φάουλ να φέρουμε κόσμο στα καρέ της Hardwick. Πώς φεριστείτε, Σαλαμίνα, κάτω ποιος είναι στο έδαφος, ο Λίον. Ο Λίον. Είναι κάτω, θα του παρασχεδούν οι πρώτες βοήθειες. Έχουμε κάνει δύο αλλαγές, έχουμε ακόμα μία. Με τον κύριο Πορτού να τον βλέπω εκεί να κάνει προθέρμανση. Okay. Και ασφαλώς θα είναι αυτός ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι. Ναι, ναι, μπορεί να έχουμε. Αν έμπαινε αυτό το τέρμα εκεί, ήταν τέρμα για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού ήταν τέρμα 100%. Ξανά η μπάλα στον Άλεξ. Φύγει από τα δεξιά, Λεβέντη. Κερδίσανε. Θα βγάλει σέντρα. Θα βγάλει. Ωραία! Έπεσε κάτω. Τίποτα όμως δεν ήτανε. Φάουλ. Πλάιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Έχει αλλάξει ο ρυθμός. Σαλαμίνα τώρα είναι πολύ καλύτερη. Παίζουμε πάρα πολύ καλά. Να μην τους δώσουμε όμως γήπεδο να μπουν μπροστά και στις αντεπιθέσεις θα είναι δύσκολο. Μακάρι να είναι οι άλλοι κουρασμένοι και όχι εμείς. Παίζουν πιο ψύχρεμα τώρα η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Το πέναλτι έχει αλλάξει το σκηνικό όλο. Φάουλ ελεύθερο για την ομάδα της. Πλάγιο. Φυλάει δυνάμεις ο προπονητής της Hardwick, Λάντικ Westwood. Φυλάει κάποιες δυνάμεις για extra time. Έχει κάνει μόνο μια αναγκαστική αλλαγή. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά να κλείσει το παιχνίδι. Πολύς χρόνος μπροστά για να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ντενίς, από τα αριστερά φεύγει. Θα κλειστεί. Φεύγει ωραία, πέφτει κάτω, φάουλ. Κέρδισε και το πέναλτι στην προηγούμενη φάση. Εκεί στο 67, όταν κάναμε το 1-1. Ο Ντενίς είναι τόσο πολύ δυνατός παίχτης. Μόνο με φάουλ πέφτει κάτω. Ναι, ναι. Είναι δυνατός. Τα 2-10 των ομάδων είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή. Καταρχής και ναι, ναι. Δυνατός. Για να δούμε όμως πώς θα... Μείναν 15 λεπτά να κλείσει το παιχνίδι. Στο 75. Εδώ 14 λεπτά να το δει. Κατευθείαν παίρνει από εδώ, εκεί που στέκει ο τερματοφύλακας. Θα μαζέψει κόσμο, η μπάλα εκεί στο σημείο του πέναλτι, όμως ο τερματοφύλακας θα πέσει εύκολα να μπλοκάρει την μπάλα. Από τους δέχτες του Hellenic TV παρακολουθάτε ζωντανά το παιχνίδι για το FA Sunday Cup από το μακρινό Sheffield. Η Νέα Σαλαμίνα στο 67ο λεπτό έκανε το 1-1, μπήκε η Σαλαμίνα στο παιχνίδι, παίζει πάρα πολύ καλύτερα από την Hardwick. Ελπίζουμε ότι θα πάρουμε τον αγώνα και θα σηκώσουμε ξανά το κύπελο. Άλεξ μπαίνει μπροστά, τον παίρνει και ίσον να είναι και τελευταίος παίχτης. Ίσον να είναι και τελευταίος παίχτης. Όχι, είναι κίτρινη κάρτα. Δεν είναι ο τελευταίος παίχτης. Κίτρινη κάρτα για τον αμυντικό της Hardwick
που δεν είχε άλλη εκλογή από το να πάρει τον Φρεστίνα Σαλαμίδα από τη φανέλα, να το ρίξει κάτω και να πάρει το φάουλ. Ταχύς, φρέσκα πόδια, τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Είπαμε στην αρχή ότι ο Τένις στα δεξιά και θέαμε αριστερά και τώρα μπήκε ο Άλλες και έκανε διαφορά. Ναι, με ένα μικρό διάλειμμα για τους ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας να πάρουν, λίγο νερό, να δροσιστούν. Χορηγός. Και να υπενθυμίζουμε ξανά ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. 0800-0036-078, τηλέφωνο, ίντερνετ, τηλεόραση. Όλα. Τι θέλουμε δηλαδή. Εμείς όλα. Συστήνουμε να πάτε εκεί στη ΣΥΤΑ, είναι δικιά μας εταιρεία, είναι κυπριακή εταιρεία. Να πάτε και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά εκεί θα σας βοηθήσουν να πείτε το καλύτερο. Μια Σαλαμίνα στην επίθεση κερδίζει τι, η Σαλαμίνα ένα πλάγιο. Όχι, θα αφήσει το πλάγιο για την Νέα Σαλαμίνα. Έρχεται εκεί να το εκτελέσει εκεί ο Άλα. Άλα. Είναι προς το νούμερο 5. Είναι προς το Μάρκ. Ο Μάρκ ωραία. Να βγάλει μακρινή παλιά εκεί. Επιθετικά μπαίνουμε ωραία. Ότι είμαι για σούτ, όχι. Χάρισον. Ήτανε μπαλιές λίγο περισσότερο από το κανονικό. Και φάουλ κερδίζει Σαλαμίνα, όχι. Δεν θα δώσει ο διαιτητής τίποτα σε αυτή την φάση. Ντενίς. Αλλά. Ωραία μπαλιά. Κερδίζει η Νέα Σαλαμίνας. Πλάγιο. Παίζουμε πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι παίξαμε το πρώτο 45 λεπτό. Αυτό είναι γεγονός. Η Νέα Σαλαμίνα μπαίνει πιο απειλητικά στο παιχνίδι. Αλλαγή για την ομάδα της Hardwick. Βγαίνει το νούμερο 3. Βγαίνει το νούμερο 3 ο Κρέκ. Και μπαίνει το νούμερο 17 ο Κάλαμ. Κάνανε την αλλαγή τους για να δούμε σε ποια θέση παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Βγάζει αμυντικό και βάζει τι. Βάζει αμυντικό ή βάζει επιθετικό. Για να δούμε. Ναι, αλλά πιο πώς, αν έχει βάλει επίθεση ή έχει βάλει αμυντικό, δεν το ξέρω. Να το δούμε. Τένις. Σουτ από εκεί, τένις. Σουτ, ωραίο. Κοντράρει μπάλα, πάει κόρνερ. Θα προλάβει όμως. Προλαβαίνει την μπάλα. Και βγάζει στον χώρο του κέντρου για την Σαλαμίνα. Ντένις. Μπαίνει ξανά, Ντένις από τα αριστερά, δυνατός παίχτης. Δίνει προς τα πίσω. Στο Ράιαν. Ράιαν. Ωραίο, πού πάει μπάλα. Άλεξ εκεί με το πόδι, για να δούμε σουτ. Κοντράρι μπάλα. Πάνω στα πόδια των αμυνωμένων και έχουμε αντεπίθεση για την ομάδα της Hardwick. Μόνοι τους. Μόνοι τους! Μπράβο! Κερδίσανε την Νέα Σαλαμίνας. Ξανά ο Άλεξ από τα δεξιά. Έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, να περάσει. Μπαίνει ωραία επιλυτικά όμως, διώχνουν η άμυνα της Hardwick. Και είναι πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις τους. Πολύ επικίνδυνη. Γιατί βγαίνουν μόνοι τους. Δεν έχει κουραστεί άλλη ομάδα. Μακάρι! Να είναι έτσι τα πράγματα. Σαλαμίνα όμως έχει δείξει ποια είναι Σαλαμίνα τώρα. Μπάλα προς τα δεξιά. Μπράβο, come on. Forward the way, go. Χάρισον έπεσε κάτω, δεν έχει δώσει τίποτα ο διαιτητής, δεν ήταν τίποτα. Ωραία παλιά για την Hardwick. Απ' τα δεξιά βγαίνουν επιθετικά. Βγαίνει η σέντρα ωραία για να δούμε που πάει η κεφαλιά τους. Έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, παίζει για κόρνερ. Έπαιξε για κόρνερ ο Chris Σόξτον. Κερδίσαν κόρνερ. Σε ποιο λεπτό παίζουμε.
Μένουν ακόμα 8 λεπτά. 82. Παίζουμε στο 82ο λεπτό. Ναι, ναι. 8 λεπτά πριν το τέλος. Λοιπόν, να αφήσουμε τον φίλο του συνάδελφο, τον Μίκο, τον Χρυσοστόμου να πάει απέναντι, να μας κάνει κάποιες μεταδόσεις από εκεί. Όχι να πάει! Ευτυχώς η μπάλα πέρασε έξω. Ναι, ναι, ναι. 7 λεπτά, 8 λεπτά πριν το τέλος, πάντοτε στο 1-1. Όπως πάντα πράγματα, θα έχουμε ημίωρη παράταση. Αν δεν έχουμε κάτι σε αυτά τα λεπτά που απομένουν. Για να δούμε Σαλαμίνα μπαίνει απειλητικά, ωραία τα δεξιά όμως, πόνει πάρα πολύ δυνατά η μπάλα. Απολάβει και ο Άλεξ. Να την πάτε δύο-δύο. Να μπουν άλλο ένα-δύο μέσα στην περιοχή. Χάσαμε την ευκαιρία. Δώσαμε την ευκαιρία σαν αντεπίθεση για την ομάδα της Hardwick. Ψύχρεμα δώσουν την μπάλα προς τα πίσω. Ευτυχώς ήταν μια παλιά η οποία αν έφευγε στο 10 ήταν μόνος με τον τερματοφύλακα. Είστε δύο του γκολ. Θέλεις να πάει απέναντι. Οι φίλοι συνάδελφοι πάνε απέναντι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά τους που είχαμε σε αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας ξανά στην επίθεση. Φάουλ. Να φέρει κόσμο στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα της Hardwick. Έξι λεπτά πριν το τέλος. Σαλαμία στην επίθεση. Χάρισον. Όχι να μπουν μπροστά αυτοί. Πλάιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ετοίμοι να το εκτελέσουν μαζί με τον άλλα. Πέρσι κρατάει την μπάλα ωραία. Θα μπει απλητικά στα καρέ. Για να δούμε, θα δώσει την μπάλα σε κανένα. Για τη Νέα Σαλαμίνα λαθασμένα μπαλιά κέρδισαν οι της Hardwick. Ευτυχώς και έζα ξανά της Σαλαμίνας. Χάρισον. Μακένζι γυρίζει το σούτ. Η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα. Και φάουλ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ναι, έπεσε κάτω. Έχει δώσει το πλεονέκτημα ο διαιτής για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Κάτω από τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών της Hardwick. Η Hardwick που δείχνει hard αντίπαλος, στο 1-1. 1-1 για την Σαλαμίνα. Απομένουν 4 λεπτά, 5 λεπτά πριν το τέλος, πριν το φινάλε. Και η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται στο 1-1. Μαζί με τον Ράιαν, εκτελεί η μπάλα, πάει πού. Ελεύθερο για την ομάδα της Hardwick. Είχαμε την ευκαιρία μας να βάζαμε τέρμα. Είχαμε την ευκαιρία μας. Άλεξ, από τα δεξιά. Καθυστερεί η μπάλα. Λαθασμένα. Κέρδισαν οι της Hardwick.
3,5 λεπτά πριν το τέλος του 90 λεπτού στο 1-1. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. Πλάιο για την Hardwick. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεύτερο μήχρονο είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Με επακόλουθο να σημειώσουμε τέρμα. Ωραία μπάλα, φεύγει ο Άλεξ, θα προλάβει την μπάλα. Θα προλάβει την μπάλα, ναι, σουτ. Κοντράρει μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα και πάει κόρνερ. Καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Με αυτοθυσία ο τερματοφύλακας έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία. Βρήκαμε 2-3 καλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος για να μπούμε μπροστά. 2,5 λεπτά πριν το τέλος του 90 λεπτού. 1-1. Όχι να μπουν μπροστά, όχι να μπουν μπροστά, να πάρουμε την μπάλα στα πόδια μας, να κλείσουμε ωραία, έκλεισε ωραία εκεί. Εκεί ο Άλα έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, σε πλάγιο μάλλον. Κράτησε την μπάλα πολύ στα πόδια του. Πλάιο για την ομάδα μας. Ναι, ναι. Με τους οπαδούς της Hardwick να γιουχαΐζουν. Αυτό είναι πλάιο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει το 90 λεπτό και να μπούμε να μπούμε στις καθυστερήσεις και μετά να μπούμε στην παράταση. Εκτός βέβαια, αν αυτό πάει για τέρμα. Για δούμε. Τενείς, φεύγει ωραία. Θα του φύγει. Ωραία φεύγει, ωραία. Έλα, όχι που πάει μπάλα. Σε πόδια αμυνωμένων. Χάρισον, δίνεις το Άλεξ. Άλεξ προσπαθεί, φεύγει ωραία πάλι, μπράβο του. Πουθενά δεν βρήκε κανένα παίχτη της Νέας Σαλαμίνας. Και η μπάλα πάει για την ομάδα της Hardwick. Τους κλείσαμε πίσω. Αναζητούμε το τελευταίο, τελευταία φάση, να βάλουμε τέρμα. Πάει δεξιά πάλι μπάλα. 5 λεπτά καθυστέρηση, σουτ, κοντάρι μπάλα, κόρνερ. Καλή ευκαιρία για την Νέα Σαλαμίνα. 5 λεπτά, 3 λεπτά καθυστέρηση, 3 λεπτά καθυστέρηση. 3 λεπτά για να βγούμε μπροστά. Η καρδιά χτυπά σαν του λαγού. Γίνεται κόρνερ, ωραίο. Διώχνουνε όμως. Νέα Σαλαμίνα ξανά, ωραία, ξανά στον Άλεξ. Απ' τα δεξιά η μπάλα. Κεφαλιά, κόβει, κόβει, φάει η μπάλα μου. Φάουλ για την ομάδα της Hardwick. Στα καρέ, καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Όμως η μπάλα περνάει σε ελεύθερο, σε φάουλ για την ομάδα της Hardwick. Απ' το ωραίο Bramall Lane, ένα από τα καλύτερα γήπεδα, Sheffield United, παρακολουθάτε το παιχνίδι μεταξύ της Σαλαμίνας και της Hardwick. Ένας αγώνας για το FA Sunday Final Cup. Ένα λεπτό έχουν περάσει, είμαστε στις καθυστερήσεις, 3 λεπτά καθυστέρηση και μετά θα μπούμε στην
για τα... Αχ, μπαίνουν αμυντικά στα καρέ μας. Σουτ, να δούμε που πάει η μπάλα, ευτυχώς. Πάει η μπάλα σε κόρνερ. Μάλλον σε ελεύθερο για την ομάδα μας. Καλή ευκαιρία για την Hardwick. Πέρασε όμως. Και μπαίνουμε σε λίγο στο 30 λεπτό της παράτασης για να φανεί ο νικητής αυτού του ωραίου αγώνα που άρχισε με την ομάδα της Hardwick να είναι καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό. Η δικιά μας ομάδα της Σαλαμίνας στο δεύτερο 45 λεπτό ήταν κάτοχος της μπάλας. Παίξαμε πάρα πολύ καλύτερα. Σημειώσαμε τέρμα, πέναλτι και μπαίνουμε μπροστά τώρα. Μπαίνουμε μπροστά τώρα, για να δούμε, τελευταία ευκαιρία. Μακάρι να έχουμε τέρμα, τελευταίο λεπτό. Φεύγει ωραία ο Άλεξ. Έτοιμος για σέντρα. Βγαίνει σέντρα. Πού πάει η μπάλα. Κεφαλιά! Πάει πάνω. Καλή ευκαιρία για τη Σαλαμίνα. Μαζί με τον Λέο Μακένζη. Καλή ευκαιρία όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντια του Κάρια. Χάθηκε η καλή ευκαιρία για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Παραμένει το 1-1. Ο διαιτητής να κοιτάζει το ρολόι του, να κοιτάζει τους επόπτες. Ο ρεφερής σήμερα ο Ντίν Γουάιστον. Κράτησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Κοιτάζει το ρολόι του, κοιτάζει τους επόπτες και είναι έτοιμο να σφυρίξει για να μπούμε στο... στη διαδικασία της παράτασης. Παίζουμε πάρα πολύ καλύτερα. Παίζουμε πάρα πολύ καλύτερα. Πέφτει κάτω ο Ντενίς, κερδίζει φάουλ. Όχι, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του 90 λεπτού, βρίσκοντας τις ομάδες στο 1-1. Ένα μικρό διάλειμμα των 10 λεπτών και θα επανέλθουμε και πάλι στους δέχτες της τηλεόρασής σας. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή πίσω στους δέχτες του Hellenic TV για να παρακολουθήσουμε ακόμα ένα 30 λεπτό της παράτασης μεταξύ της Hardwick και της Νέας Σαλαμίνας. Το 90 λεπτό έκλεισε στο 1-1 με τη Νέα Σαλαμίνα στο δεύτερο μερός να αποδίδει ένα θαυμάσιο παιχνίδι, να κλείνουμε τους αντιπάλους στα καρέ τους και να δημιουργούμε ευκαιρίες. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Μπορούσαμε να κερδίζαμε το παιχνίδι. Αλλά φτάσαμε στην παράταση του παιχνιδιού. Θα έχουμε 15 λεπτά στο πρώτο μέρος και 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Και αν εκεί ακόμη το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι, παραμένει στο 1-1, θα έχουμε και τη διαδικασία των πέναλτι. Άλεξ. Φεύγει ωραία. Μπάλα πάει έξω. Ναι. Πλάιο για την ομάδα της Hardwick. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ, UK. Τηλέφωνο 0800-0036-078. Τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο, ό,τι πρέπει. Και πάρα πολλά πρέπει να υποστηρίζουμε τις δικές μας εταιρείες. Και πώς να το κάνουμε, η ΣΥΤΑ είναι κυπριακή εταιρεία και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Έτσι λοιπόν καλούμε όλους εσάς να γίνετε συνδρομητές τη ΣΥΤΑ και θα έχετε και την ευκαιρία να βλέπετε μέσω του Hellenic TV και τους αγώνες του παρικιακού μας πρωταθλήματος και όχι μόνο. Η ομάδα της Hardwick αυτή τη στιγμή έρχεται στην επίθεση. Βγαίνει σέντρα, κεφαλιά όπως ευτυχώς. Πάει έξω. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε αρκετό κόσμο που ήρθε από το Λονδίνο. Μπορούμε να τους μετρήσουμε. Είναι πάρα πολύ λίγοι, γύρω στα 60-70 άτομα έχουν έρθει από το μακρινό Λονδίνο εδώ στο Sheffield. 160 μίλια, 3,5 ώρες περίπου κάναμε με το λεωφορείο να έρθουμε εδώ για να δούμε αυτό το παιχνίδι, να είμαστε δίπλα στην δικιά μας ομάδα, δίπλα στην Σαλαμίνα που αγωνίζεται για το FA Sunday Cup Final. Ξανά μπαίνει ο Άλεξ από τα δεξιά.
δύσκολος, ωραίος παίκτης, δυνατός. Μπαίνει απειλητικά τώρα στα καρέ. Δίνει ωραία στον Χάρισον και αυτό λαθασμένα. Λαθασμένα. Δεν μπορούσαν εκεί να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι επιθετικοί της Νέας Σαλαμίνας και έχουν κερδίσει ένα πλάγιο πάρα πολύ μακριά από τα κορπός της αντίπαλης ομάδας. Μπαλαμπίου στον τερματοφύλακα της Σαλαμίνας, τον Ντάρεν, ο οποίος στο δεύτερο μέρος δεν χρειάστηκε να κάνει και πολλή δουλειά στο δεύτερο 45 λεπτό. Ενώ στο πρώτο 45 λεπτό είχε πάρα πολλή δουλειά να κάνει. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Άλεξ, δυνατός παίχτης, από τη στιγμή που μπήκε μέσα στο παιχνίδι, ο Άλεξ Ατάι άλλαξε το σκηνικό της Σαλαμίνας. Μπαίνει ωραία, βγάζει σέντρα, όμως το πουθενά. Κεφαλιές λαθασμένα, πάει πού. Πάει εκεί στον Ντενίς. Ωραίος παίχτης, το νούμερο 10. Μπαίνει απειλητικά στα καρέ μας, ετοιμάζει για σούτ πάρα πολύ έξω. Είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης, είναι ο Τζέιμι Όουενς, ο πιο επικίνδυνος παίκτης για την ομάδα της Χάρντουικ. Βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά εδώ στα δημοσιογραφικά που οι τηλεοπτικά κανάλια βγάζουν τα παιχνίδια τους. Είναι μεγάλη τιμή για το παρικιακό μας ποδόσφαιρο να βρισκόμαστε σε αυτά τα γήπεδα. Έλα για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, μπαίνει επιλυτικά στα καρέ, όμως εκεί δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Λίον Μακένζη, ο οποίος σημείωσε και το τέρμα με πέναλτι στο 67ο λεπτό και έδωσε το δικαίωμα στη Νέα Σαλαμίνα να μπούμε στην παράταση. Μπαίνει απειλητικά εκεί. Το νούμερο 17 στην πλάτη η ομάδα της Χάρντουικ. Βγάζει σέντρα, όμως ο πάει ο τερματοφύλακα μας ωραία κόβει την μπάλα. Ήταν ωραία παλιά για την ομάδα της Χάρντουικ. Όμως ο τερματοφύλακας εκεί σε καλή θέση, ο Ντάρεν με υπερένταση έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. 10 λεπτά μας απομένουν στο πρώτο μέρος, 5 λεπτά παίξαμε. Στο 1-1 το παιχνίδι. Κόρνερ για την ομάδα της Χάρντουικ. Ξεκαθαρίζεται όπως όπως από την άμυνά μας και μπαίνουμε στην επίθεση. Και μπαίνουμε στην επίθεση. Ελπίζω να μην κάνουμε λάθος και να δώσουμε, γήπεδο. Χάρισον. Ράιεν. Χάρισον. Άλεξ. Σουτ. Κοντράρι μπάλα πλάι πλάιο για τη Σαλαμίνα. Καλό. Και ο Κυριάκος τα γρήγορα έδωσε. Τον Άλεξ βγάζει σέντρα, ωραία η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, διώχνει ο Πουτ στην άμυνα, πάλι πλάγιο για τη Σαλαμίνα. Έχουν κλειστεί πίσω στα καρέ τους η ομάδα της Χάρντουικ. Φαίνεται κουρασμένη, μακάρι να είναι κουρασμένη και να δώσει το δικαίωμα στη Νέα Σαλαμίνα να κάνει τις δικές της επιθέσεις. Άλεξ, αυγάλι σέντρα. Come on, get it there in the box. Get in the box. Βγάζει κόρνερ, κερδίζουμε κόρνερ. Ωραία, έστειλε την μπάλα σε κόρνερ για την Νέα Σαλαμίνα. Να φέρει κόσμο στα καρέ. Οκτώ λεπτά, 7 λεπτά παίζουμε στο δεύτερο μέρος. Στην γωνιά. Με συγχωρείτε, στην παράταση. Στο πρώτο 15 λεπτό. Με τη Νέα Σαλαμίνα να κερδίζει ένα κόρνερ. Να φέρει κόσμο στα καρέ. Κόρνερ, μια σάιτ. Για να δούμε μια καλή ευκαιρία εκεί.
και η μπάλα πρέπει να πάει στον πλεχτό. Θερματοφύλακας διώχνει όπως όπως την μπάλα για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Με τον Ράιαν. Για να δούμε, μόνος εκεί, πέφτει κάτω. Καλή ευκαιρία, δεν κοντρόλαρε την μπάλα εκεί. Πολύ ο Μακιάζη και χάθηκε καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία χάθηκε για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Δικαιούται ακόμα μια αλλαγή. Η Νέα Σαλαμίνα έχει κάνει δύο αλλαγές. Έχει φύγει από το παιχνίδι ο Μουράτ και ο Ρίτσα Τζουρτσίου και μπήκε στο παιχνίδι ο Χάρισον και ο Άλεξ. Έχουμε ακόμα μια αλλαγή. Πρέπει να παίξουμε επιθετικό παιχνίδι. Βλέπω τον κύρι τον Πορτού να ζεσταίνεται συνεχώς. Ίσως να είναι αυτή η τρίτη αλλαγή για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. 7 λεπτά μας απομένουν για να πάει το πρώτο 15 λεπτό. Πρέπει να δούμε τέρμα για τη Σαλαμίνα. In the box. Άλεξ. Θα βγάλει σέντρα. Βγάζει ωραία σέντρα. Shoot. Τενής. Τρέχει ωραία ο Τενής. Κερδίζουν οι της Σαλαμίνας. Τους κλείσαμε πίσω. Θέλουμε την μπάλα να πάει στο πλεχτό. Μόνο εκεί. Θα δούμε τη Νέα Σαλαμίνα να παίρνει το παιχνίδι. Ωραία, σουτ! Πέφτει κάτω. Κοντράρει μπάλα εκεί για πάει κόρνερ. Έχει κουραστεί ο Λίο Μακένζη. Μια-δυο καλές ευκαιρίες, αδύναμα τα σουτ. Πάει κόρνερ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Η μπάλα πέρασε κατευθείαν έξω. Κατευθείαν έξω η μπάλα. Είναι κρίμα να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο 45 λεπτό παίξαμε πάρα πολύ καλύτερα. Χάσαμε τις ευκαιρίες μας. Είναι κρίμα να χάθει το παιχνίδι. Μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Τον Ντάρεν. Γυρεύει κάποιο στήριγμα και τη δίνει στον χώρο του κέντρου. Άλεξ κερδίζει πλάγιο. Μάλλον το πλάγιο είναι για την ομάδα της Hardwick Social FC. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την Sita UK 0800-0036-078. Τι έχουμε εκεί. Διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, του Άλεξ και του νούμερο 10, του Τζέμι. Θα πάρουν κάποιες οδηγίες από τον διαιτητή. Του λέει πρέπει να καλμάρετε λίγο, να κατευνάσουν τα νεύρα τους για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 1-1. Και παίζουμε παράταση. 4 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο 15 λεπτό. Στο 1-1. Από το Bramall Lane στο Sheffield. Για τον τελικό του FA. Λίγο ωραίος παίχτης, τον Ρίτσαρτ. Go, one, two, in the box. Χάθηκε η μπάλα. Κερδίσανε οι της Hardwick. Και βγάζουνε τα δεξιά, ωραίες μπάλες, αφήγουνε, φεύγουνε. Και μπαίνουν απειλητικά στα καρέ μας. Κόψαν την μπάλα. Τενείς,
Πέφτει κάτω, φάουλ. Χάρισον μπαίνει αμυλητικά στα, θα μπει αμυλητικά στα καρέ. Σουτ! Κοντράρει μπάλα. Πώς θα το κάνουμε, είναι διπλάσιο παδί της Hardwick από τους δικούς μας. Βέβαια ήταν πιο κοντά στο Sheffield η ομάδα της Hardwick από ότι είμαστε εμείς, αφού διανύσαμε 160 μίλια για να φτάσουμε εδώ, 3,5 ώρες ταξίδι. Ωραίος παίχτης το νούμερο 10. Κέρδισε, πάει κόρνερ, μπάλα, όχι, πάει στον τερματοφύλακα και έχουμε φάουλ για την ομάδα της Hardwick. Ο Τζέμι Όουεν στο νούμερο 10, το νούμερο 10 της Hardwick είναι ο ποδοσφαιριστής που δημιουργά προβλήματα στην άμυνά μας. Κέρδισε ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση η ομάδα της Hardwick. Θα φέρει κόσμο στα καρέ της εστίας της Νέας Σαλαμίνας. Ελπίζουμε να περάσει ανώδυνα αυτό το φάουλ για την ομάδα μας. Ελπίζουμε να περάσει ανώδυνα, είναι επικίνδυνη φάση. Πιάστε τους! Η μπάλα ευτυχώς πάει που? Βγήκε έξω, κατευθείαν έξω και πάει για το ελεύθερο η Νέα Σαλαμίνα. Ένα λεπτό, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του πρώτου 15 λεπτού της παράτασης. Θα έχουμε ακόμα 15 λεπτά και μετά, αν δεν σημειωθούν τέρματα, τότε παίρνουμε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι. Λίο, φεύγει στο πουθενά η μπάλα. Πάει στον τερματοφύλακα. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο Λίο. Αλλά τον κρατάει μέσα, είναι ο εκτελεστής των πέναλτι. Πώς να κάνουμε, δεν μπορεί να τον βγάλει έξω. Δεδομένου ότι αν περάσουμε στην διαδικασία των πέναλτι, θα είναι ο εκτελεστής. Είναι δύσκολο το έργο της τεχνικής ηγεσίας της Νέας Σαλαμίνας. Άρχισαν να μπαίνουν στο παιχνίδι λίγο η Hardwick. Άλεξ, ωραία, φεύγει, φάουλ, κερδίζει. Δεν πρέπει να διαμαρτύρεται ο Άλεξ, δεδομένου ότι αν διαμαρτυρηθείς σου δίνει κίτρινη κάρτα διαιτητής. Πρέπει να σιωπήσει. Και κίτρινη κάρτα πάει στον ποδοσφαιριστή της Hardwick. Διότι όταν υποδεικνύει στο διαιτητή τι πρέπει να κάνει, δέχεσαι κίτρινη κάρτα. Και θα του τη δώσει, ναι. Θα του τη δώσει την κίτρινη κάρτα, διότι υπέδειξε στον διαιτητή, τι έπρεπε να κάνει. Αυτό είναι. Σου κάνουν φάουλ και εν τέλει παίρνεις και την κίτρινη κάρτα, γιατί θέλησες να πεις στον διαιτητή γιατί δεν έδωσες κίτρινη κάρτα στον άλλο. Θα βγει μπάλα από τον Τζον Κυριάκου. Ωραία πάει. Ψηλά. Άντε ρε παιδιά. Σιούτ ρε. Σιούτ. Ρίτσαρτ. Έλα σιούτ ρε. Ωραίο σιούτ πάνω από τα οριζόντια δοκάρια. Και σφυράει ο διαιτητής στη λήξη του πρώτου μέρους, του πρώτου 15 λεπτού. Θα αλλάξουνε οι ομάδες γήπεδο. Και η Νέα Σαλαμίνα θα βρίσκεται στα κουλπός που είναι προς την Δύση και προς την Ανατολή οι ποδοσφαιριστές της Hardwick.
με τους φιλάθλους να, να έχουν την αγωνία στα πρόσωπά τους. Ελπίζοντας ότι η δικιά μας ομάδα σήμερα θα φύγει με το χαμόγελο από το μακρινό Σέφιλντ. Ένα μικρό διάλειμμα για να τους, για να τους δοθεί ευκαιρία τους ποδοσφαιριστές να πάρουν, να δροσιστούν με το νερό τους. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά από την Sita UK 0800-0036-078. Αν θέλετε να έχετε τηλέφωνο, να έχετε ίντερνετ, να έχετε τηλεόραση που να σας δίνει το δικαίωμα να μπαίνει, να βλέπετε παρικιακό ποδόσφαιρο, να βλέπετε ποδόσφαιρο από την Κύπρο, παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να βλέπετε τις σειρές σας από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, να βλέπετε σειρές από την ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή σας δίνει όλο αυτό το πακέτο που σας διασκεδάζει στο σπίτι σας. Εσείς που είσαστε λίγο τηλεορασάκες και μπορείτε να καθίσετε στο σαλόνι σας να βλέπετε τηλεόραση. Οι δύο ομάδες θα ξαναμπούν πάλι στο παιχνίδι, έχουν πάρει το δροσιστικό τους και είναι ώρα για να παίξουν το τελευταίο 15 λεπτό, την τελευταία παράσταση του αγώνα. Στο 1-1 το παιχνίδι και άρχισε να πέφτει και λίγο το κρύο, να χτυπάει λίγο στα κόκαλα μας. Εδώ στα ψηλά που βρισκόμαστε και καλύπτουμε το παιχνίδι, το Hellenic TV, στην κάμερα είναι η Ρένα, στον ήχο είναι ο Τάκης, ο Φελάς και στην μετάδοση είναι ο Γιώργος ο Μιχαλής, ενώ κάτω στα στούτιο είναι ο Γιώργος ο Λίγκος. Ασφαλώς υπάρχουν και δύο κοπέλες οι οποίες μας βοηθάνε σήμερα, είναι η Φωτεινή και η Αριστεία. Είχαμε και δύο καλούς συναδέλφους, τον Πέτρο και τον Μίκο, οι οποίοι μας βοήθησαν αρκετά σήμερα, όμως επειδή το παιχνίδι τελειώνει, πήγαν απέναντι ακριβώς για να πάρουν κάποιες δηλώσεις από τους ηθήνοντες των δύο ομάδων. Δυστυχώς εδώ που βρισκόμαστε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε κάποιες δηλώσεις τελειώνοντας το παιχνίδι. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά και χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα 15 λεπτό να κατεβούμε κάτω και να πάμε απέναντι. Όμως από εδώ που βρισκόμαστε θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία. Το παιχνίδι έχει αρχίσει και πάλι. Άλεξ, δυνατός παίκτης, από την ώρα που μπήκε άλλαξε το επιθετικό σχήμα της Νέας Σαλαμίνας. Γίνεται εκεί στον Ντένις. Μπαίνει απειλητικά ο Ντένις μέσα στα καρέ. Μπαίνει, ωραία, θα βγάλει σέντρα. Δίνει προς τα πίσω. Δίνει προς τον άλλα. Κοντράρι μπάλα, πλάγιο για την Hardwick. Με 14 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Πολύ δυνατός παίχτης το νούμερο 10. Πολύ δυνατός. Βλέπουμε την μπάλα. Επίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Χάρισον. Θα γυρίσει την μπάλα. Θα δώσει σε κάποιον συμπαίχτη του. Θα δώσει τον Ντενίς. Δεν θα δώσει. Θα κρατήσει την μπάλα μόνος του. Η μπάλα από τον Κυριάκου, φεύγει στον Άλεξ. Πολύ δύσκολο να τον κρατήσεις, δυνατός παίχτης. Κάνει τα δικά του, κεφαλιές διώχνωνε όμως η άμυνα της Hardwick. Πάει μπάλα εκεί, που βρίσκεται ο Άλα.
Ο Μάρκ δίνει προς τα πίσω. Δίνει. Μάλλον ο Μάρκ κρατάει την μπάλα τώρα. Ο Άλεξ ωραία πατάει την μπάλα. Μπαίνει ωραία, χτυπάει κοντράρι μπάλα, πλάγιο, ελεύθερο για την ομάδα της Κατουλ. Μπήκαμε καλά πάλι στο δεύτερο 15 λεπτό της παράτασης. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από τη ΣΥΤΑ. 0800-0036-078. Πλάιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Δενής. Πάει η μπάλα να πάει εκεί που είναι ο Άλεξ, αλλά κερδίζουν η άμυνα της Χάτουικ. Ωραία μπαλιά για τη Σαλαμίνα. Επίθεση τώρα. Χάρισον. Ωραία. Γυρίζει μόνος του. Καθυστέρησε λίγο άλλο. Καθυστέρησε λίγο εκεί. Πολύ ο Μακένζη. Και κερδίσαμε ένα πλάγιο. Χάρισον. Σουτ πάρα πολύ λάτσαλο. Από πλευράς του Τζον Κυριάκου πάνω από τα δοκάρια. Βρήκαμε μια-δυο καλές ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλευτήκαμε στο ακέραιο εκεί στην επίθεσή μας. Κουραστήκαμε. Η μπάλα πάει έξω. Για την ομάδα είναι Σαλαμίνας, πλάγιο. Βουάλα. Γυρεύει ένα στήριγμα να για δώσει την μπάλα. Στον Τενής. Και η μπάλα έχουν κερδίσει οι Hardwick σύμφωνα με τον επόπτη. Πέφτει κάτω, φάουλ, ναι. Φάουλ έξω από τη μεγάλη παρθωτική. Πάλι δύσκολος ο Τζέιμι. Να τον κρατήσεις, αναγκάστηκαν να του κάνουν φάουλ εκεί. Και έχουν κερδίσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η Σαλαμίνα σε αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει σε πάρα πολύ καλή θέση. Και μας απομένουν 9 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Θα πάει απευθείας. Έτοιμο να τραβήσει απευθείας σιούτ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και τραβάει. Η μπάλα ευτυχώς πάνω από τα οριζόντια δοκάρια. Φαινόταν ότι θα δοκίμαζε το πόδι του. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε πάνω από τα οριζόντια δοκάρια. Χάθηκε η ευκαιρία για την ομάδα της Hardwick. 9 λεπτά πριν το φινάλε και μετά μπαίνουμε στην διαδικασία των πέναλτι. Θα δούμε ποιος έχει την ψυχολογία μαζί του, ποιος έχει το κάτς να στείλει την μπάλα στον πλευτό. Μακάρι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, να δούμε τη Σαλαμίνα να πετυχαίνει ένα τέρμα για να κλείσει το παιχνίδι. Πλάιο για τη Σαλαμίνα. Άλεξ φεύγει ωραία, πάλι τον τραβάει απ' τη φανέλα.
Για δούμε, θα είναι κίτρινη, θα είναι κόκκινη, τι. Κίτρινη είναι. Είναι η πρώτη του κάρτα. Δεν τον κρατάς. Τον Άλεξ. Είναι γρήγορος, δυνατός παίχτης. Αναγκάζει τον αμυντικό να του κάνει φράγμα, να του κάνει φάουλ. Για δούμε, ελπίζουμε να του ξανακάνει φάουλ για να μείνουμε με 10. Το θέμα είναι να βάλουμε την μπάλα στο πλεκτό. Να πάμε. Να δούμε αυτό το φάουλ για την ομάδα της Σαλαμίνας. Κόσμος μαζεμένος εκεί που είναι το σημείο του πέναλτι. Χαλασμένη μπαλιά, χαμηλή. Ωραίο που μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Ωραία μπαλιά για τη Νέα Σαλαμίνα. Ωραίο σούτ από τον Λίο. Όμως ο τερματοφύλακας σε πάρα πολύ καλή θέση μπλοκάρει την μπάλα. Καλή ευκαιρία. Βαθιά μπαλιά στα καρέ της Σαλαμίνας. Επικίνδυνα βγαίνουν μπροστά. Κόρνε κερδίζουν. Κερδίζει η κόρνε η Χάρτρουε. Ευκαιρία να μαζέψουν κόσμο στα καρέ. Τη Νέα Σαλαμίνας. Κεφαλιές, διώχνεται όπως όπως από την άμυνά μας. Ξανά η μπαλιά πίσω. Αν την αφήσουμε την μπάλα, πάει ναι. Πάει ελεύθερο για τη Σαλαμίνα. Είμαστε η ομάδα που βιάζεται να μπει στο παιχνίδι. Δεν θέλουμε να πάμε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι. Παίζουμε πάρα πολύ καλύτερα τους. Βρήκαμε τις ευκαιρίες μας. Μπορούσαμε να παίρναμε το παιχνίδι από το πρώτο 90 λεπτό. Μπορούμε να τον πάρουμε. Μπαίνουν αυτοί στα καρέ μας, όμως διώχνουμε την μπάλα. Λίο. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της Χάρτουικ, τον Μάικλ. Και στα γρήγορα διώχνει προς το χώρο του κέντρου. Φάουλ. Φάουλ για τη Σαλαμίνα. Αλλαγή για τη Σαλαμίνα. Βγαίνει ο Ντενίς. Και μπαίνει ο Κύρι. Ωραίος παίχτης ο Κύρι, δυνατός, ταχύτατος, έξυπνος. Για να δούμε αν αυτά τα λεπτά που απομένουν, τα τέσσερα λεπτά που απομένουν, βρει την καλή ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της Χάρτουικ. Έχουμε ευκαιρίες ακόμα. Όλα μπορούν να συμβούν. Μπαίνουν ωραία οι της Χάρτουικ. Κόβουμε την μπάλα, φάουλ και κίτρινη κάρτα. Θέλουν καθυστέρηση οι Χάρτουικ για να πάνε στα πέναλτι. Έχουν κουραστεί. Τρία λεπτά για να κάνουμε την μεγάλη, μεγάλη ανατροπή και να φύγουμε με το τρόπαιο για το Λονδίνο. Πάσα!
Χειρί. Άλεξ έβαλε το κορμί του ωραία και κέρδισαν ένα πλάγιο της Χάρτουικ. Με τον επόπτη να δίνει από την άλλη μεριά. Και έχουμε ένα διαπληκτισμό μεταξύ της του Πάγκου εκεί, της Χάρτουικ που προσπαθούμε να κρατήσω την μπάλα. Να, έχουμε και αυτά. Οι ποδοσφαιριστές δεν τσακώθηκαν, τσακώνεται ο Πάγκος. Ωραίο. Προσπάθησε η Σαλαμίνα να παίξει γρήγορο το παιχνίδι, πήραν την μπάλα, δεν τη δίνανε η αντίπαλη ομάδα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε αυτόν τον διαπληκτισμό. Γιατί θέλουμε να παίξουμε γρήγορο παιχνίδι. Είναι κρίμα. Σε αυτό το ένα λεπτό που μένει να τελειώσει το παιχνίδι, να τα έχουμε αυτά. Να μας δοθεί ευκαιρία στα αυτό το λεπτό να κάνουμε την δική μας επίθεση και να παραστούμε την μπάλα. Έπεσε και ο ήλιος, άρχισε και το κρύο. Τα νεύρα σηκωμένα στο κάγκελο. Και να δούμε τη συνέχεια. Κίτρινες κάρτες πέφτουν με το τσουβάλι εκεί. Ο διαιτητής κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους ηθήνοντες, στους ποδοσφαιριστές. Αλλά ευτυχώς το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Με τον Γεωργίου, τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας, να δέχετε κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Φάουλ για τη Σαλαμίνα. Τελευταία ευκαιρία. Μας μένουν 26 δευτερόλεπτα. Τελευταία ευκαιρία να μπουν μπροστά η Σαλαμίνα ή να σημειώσει ένα τέρμα, να τελειώσει το παιχνίδι. Τελευταία ευκαιρία. Για να δούμε. Η μπάλα πάει, διώχνεται από την άμυνα της Χάρτουικ. Και μπαίνουν αυτοί στην αντεπίθεση. Κόβουμε την μπάλα. Φάουλ για τη Σαλαμίνα. Τελειώνει το παιχνίδι. Δυστυχώς πάμε στα πέναλτι. Αυτός που έχει την δράση και την ψυχραιμία θα στείλει την μπάλα στον πλεκτό. Η διαδικασία των πέναλτι, αυτό που δεν θέλει καμιά ομάδα, δυστυχώς το βρίσκουμε σήμερα. Εσείς παρακολουθάτε ζωντανά από το Hellenic TV αυτό το παιχνίδι. Βλέπετε ένα πουλούκι ποδοσφαιριστών στο αγωνιστικό χώρο. Θα γίνει η εκλογή τώρα των ποδοσφαιριστών από τις δύο ομάδες και θα είναι οι εκτελεστές των πέναλτι. Ελπίζοντας ότι η δικιά μας ομάδα, να ευχηθούμε η Νέα Σαλαμίνα να πάρει το τρόπαιο στο Λονδίνο και οι ποδοσφαιριστές μας να βρεθούν στην καλή τους μέρα, να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Χρειάζεται ψυχραιμία, δύναμη, συγκεντρωτισμός, πολλά πράγματα για να χτυπήσεις ένα πέναλτι. Και τύχη. Αυτό μετράει περισσότερο. Να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θα κάνεις. Ελπίζω ότι η τύχη θα μας βοηθήσει να φύγουμε από το Sheffield με τον τρόπαιο.
Αυτό είναι η εκλογή των ποδοσφαιριστών που θα κάνουν τα πέναλτι. Κάθε προπονητής θα εκλέξει τους δικούς του ποδοσφαιριστές που θα χτυπήσουν τα πέναλτι. Ελπίζοντας ότι η άλλη ομάδα θα στοχίσει. Ελπίζοντας ότι η δικιά μας ομάδα θα ευστοχίσει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, στο πλεκτό για να φύγουμε με τον τρόπαιο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ στο μακρινό Σέφιλ. Ήρθαμε για το κύπελο και όχι για βόλτα. Εξάλλου δεν μπορεί να πεις ότι είναι βόλτα 160 μίλια, 3,5 ώρες ταξίδι. Τουλάχιστον φεύγοντας να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά, να φύγουμε χαρούμενοι και τη Δευτέρα να πάμε στις δουλειές μας και να διηγηθούμε ότι η Νέα Σαλαμίνα ξαναπήρε το τρόπαιο. Είμαστε οι κάτοχοι και ελπίζουμε να παραμείνουμε. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε ποιους έχει εκλέξει ο Γιώργος ο Γεωργίου για τους εκτελεστές. Ασφαλώς ένας πρέπει να είναι ο Λίο Μακένζη, ο οποίος σημείωσε για το τέρμα. Ο σίγουρος είναι αυτός. Βέβαια, οι άλλοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν στο κέντρο του γηπέδου και αυτή η ομάδα που θα κερδίσει θα δείτε ένα τσουλούμι ποδοσφαιριστό να τρέχει, να αγκαλιάζει τους υπόλοιπους ότι πήρα το παιχνίδι. Πάει να χτυπήσει η πέναλτι πρώτα η Νέα Σαλαμίνα. Δύο τερματοφύλακες πάνε και αυτός που θα... Ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα ανακόψει το πέναλτι, θα είναι και ο ήρωας του παιχνιδιού ή ο ποδοσφαιριστής που θα στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Αυτός που θα χάσει... Πώς να το πούμε. Πάμε να χτυπήσουμε πρώτη πέναλτι μαζί με τον Λίο, τον Μακένζη, ο οποίος στο 67ο λεπτό έκανε το 1-1 με πέναλτι. Πάμε να χτυπήσουμε πρώτη. Η κάμερα του Χελένικ αποθανατίζει αυτά τα πέναλτις με το σταυρό στο χέρι να πάμε να σηκώσουμε το κυβέλο. Πάμε να δούμε τον Λίο. Και αυτό είναι γέρμα το κυβέλο. Είναι για δύο ή το ίδιο. Με τους φίλτα τους δώρο και φελά να ανταλλάσσουν απόψεις, δεδομένου ότι είναι στα μάτια του τερματοφύλακα. Για να δούμε. Έλα Λίο, πάμε τέρμα Λίο. Α, έχασε ο Λίο, έχασε την μπάλα. Έχασε ο Λίο. Ο παίχτης που σημείωσε τέρμα προηγουμένως, τώρα πήγε χωρίς όρεξη και έστειλε την μπάλα στο τερματοφύλακα. Τι να κάνουμε. Έτσι να φεύγω μακριά, να μην τα βλέπω. Πάει εκεί να χτυπήσει το πέναλτι για την ομάδα της Hardwick. Ο Κάλμου, με το νούμερο 17. Έλα Ντάρεν, κάνε τη δουλειά σου Ντάρεν.
Ο διαιτητής σου κάνει κάποιες υποδείξεις να στείλει την μπάλα πιο πίσω. Χάσαμε το πρώτο πέναλτι που έπρεπε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα για να αλλάξει η ψυχολογία. Πάει ο Ντάρεν, χτυπάει, πάει τέρμα. Πάμε να χτυπήσουμε πέναλτι τώρα εμείς. Μαζί με τον Τζον Κυριάκο. Περιφόρα. Χτυπάει, πάει τέρμα. Ένα-ένα. Με δικαίωμα αυτοί να έχουν την μπάλα ξανά. Το νούμερο 7. Ο Νάθαν. Περιφόρα. Και πάει μπάλα δίχτυα. 2-1. Χάρισον. Τέλειωσε. Τέλειωσε ο Χάρισον. Χάρισε την μπάλα στον τερματοφύλακα. Χάσαμε δύο πέναλτι. Και δεν έχασαν κανένα. Δυστυχώς τιμωρά την μπάλα. Δυστυχώς την μπάλα τιμωρά. Έχασαν πέναλτι. Πρέπει να χάσουν ακόμα ένα πέναλτι. Για να έχουμε. Πάει ο κύριος, ο Πορτού. Πάει ο κύριος, ο Πορτού να χτυπήσει. Πάει ο κύριος να χτυπήσει. Η μπάλα πρέπει να πάει στο πλεχτό διαφορετικά. Έχετε οι αυρισούλες. Πάει, πάει δοκάρι μπάλα και φεύγει έξω. Χάθηκε. Τρία πέναλτι για την δικιά μας ομάδα χαθήκανε. Αν μπει αυτό στο πλεχτό, πάει ο τερματοφύλακας, τελειώσαμε. Αν βάλει αυτό, αν η μπάλα πάει στα δίχτυα, το παιχνίδι τελειώνει. Δυστυχώς για τη Νέα Σαλαμίνα. Χάσαμε στις λεπτομέρειες. Και τέλειωσε. Τέλειωσε το παιχνίδι. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, πάνε οι ποδοσφαιριστές να αγκαλιαστούν μεταξύ τους. Μπήκανε και στο γήπεδο οι φίλαθλοι της Hardwick. Κερδίσαν στα πέναλτι. Αφού τρία πέναλτι δικιά μας και τα τρία αποκρούστηκαν από τον τερματοφύλακα της Hardwick. Το μόνο πέναλτι που μπήκε στα δίχτυα ήταν του Τζον Κυριάκου. Ο Λίον Μακένζι το έχασε. Ο Χάρισον το έχασε. Ο κύριος Πορτού το έχασε. Και το παιχνίδι τελειώνει με την ομάδα της Hardwick να παίρνει το κύπελο και να φεύγει με το τρόπαιο σήμερα από το μακρινό Sheffield. Είναι έτοιμοι για την παραμονή. Εγώ δεν, εμείς θα μείνουμε εδώ. Δεν προλαβαίνω.
Έτσι αλλιώς έχουμε το link για το στούντιο, δεν μπορεί θα... Άμα το κόψει το link. Α, δούμε την απονομή των μεταλλίων και του κυπέλου και κλείνουμε από το μακρινό Sheffield. Ενθουσιασμός στους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές του Hardwick. Δεν θα πω αξίζανε της νίκης. Έπαιξαν ένα 45 λεπτό καλύτερα από την παρικιακή μας ομάδα, την Σαλαμίνα. Αλλά στο δεύτερο 45 λεπτό είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι από αυτούς. Βλέπετε και τα πλάνα εκεί. Κυρίες και κύριοι, από ό,τι είδαμε σήμερα, μετράει περισσότερο η τύχη. Έπαιξε η ομάδα του Hardwick ένα 45 λεπτό καλύτερα από τη δικιά μας ομάδα. Στο δεύτερο μέρος, η Νέα Σαλαμίνα άλλαξε στρατηγική. Παίξαμε επιθετικό παιχνίδι και πήραμε την ισοπαλία στο 1-1 με ένα πέναλτι που εκτύπησε ο Λίον Μακένζι. Δυστυχώς όμως, το 30 λεπτό της παράτασης πέρασε με χαμένες ευκαιρίες από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας και βρήκαν την ευκαιρία να φτάσουμε στα πέναλτι. Έχετε δει, να περάσουμε την κάμερα, να βλέπουμε προς το γήπεδο και εμείς να ευχηθούμε σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι που μείνατε συντονισμένοι στους δέκτες του Hellenic TV, ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ. Εμείς να αφήσουμε την κάμερα να γράφει τις σκηνές που ακολουθούν. Από όλους εμάς του Hellenic TV, από την Ρένα που ήταν στην κάμερα, από τον Τάκη τον Φελά, από την Φωτεινή και την Αριστεία και εμένα τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη που μου στη μετάδοση του αγώνα, όσο και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Λίγκο που έμεινε κάτω στο Λονδίνο με την ζεστασιά του στούτιο. Να ευχηθούμε σε όλες σας ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Βγάζει, βγάζει, βγάζει. Βγάζει.